Σήμερα η εκπομπή ξεκινά διαφορετικά. 6 ώρα ξεκινήσαμε κιόλα για το Λευτέρι, ο οποίο σε 5 λεπτά, 10 λεπτά από τώρα θα είναι και επίσημο πολίτη. Και τελειώνει με το φανταρικό του. φανατικό ακροατή τη εκπομπή. Ξεκινά λοιπόν το Φρέντο Κωνσταντίνο. Εδώ παρέα θα πάμε μέχρι και τι 8 στον Αθλητικό Λίμπερο, ζωντανά, όλο ζωντανά. Ένα γεμάτο δίωρο με. Παρέα, με παρέα, θα σα κρατήσουμε παρέα όλου όσου πηγαίνετε στη δουλειά, όσου ξυπνάτε τώρα, κάνετε τον καφέ σα, κάνετε. Αρχικά να κάνουμε κι το. Τώρα έχουμε και παγάκια αυτέ τι μέρε. Εξαιρετικά. Και ετοιμάζετε και εσεί τον καφέ σα για να ξυπνήσετε. Φυσικά υπάρχουν και ήδη κάποιοι που βρίσκονται στον δρόμο. Θα σα κρατήσουμε στην τροφιά Κωνσταντίνο Τσίπτσιο στο μικρόφωνο του Ράδιο Μεγάρου σήμερα μόνο. Θα σα πάω μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Έχει φτάσει η Παρασκευούλα. Έχει φτάσει το διήμερο και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά κι εμεί να κάνουμε και τα πρώτα μα μπάνια στι θάλασσε. Δεν ξέρω εσεί αν έχετε σημειώσει πάρα πολλά μπάνια μέχρι στιγμή. Εμεί ακόμα δεν το έχουμε βρέξει το κορμάκι μα. Και φυσικά και όσοι απολύεστε σήμερα είναι και η τιμητική σας που ξεκινήσαμε Διακόψαμε μάλλον το τραγούδι κανονικά τη εκπομπής και μπήκαμε με το συγκεκριμένο, με Δημήτρη Γιώτη βλέπω εδώ, νέα εκτέλεση, εντάξει εννοείται ότι θα βάζαμε νέα εκτέλεση. Εφέμ, και εννοώ το μήνυμά σα στο 54222, αρπάζετε κινητά, αρπάζετε τάμπλετ, δεν ξέρω από πού στέλνετε και επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μετά τις 6.30 επικοινωνείτε με την εκπομπή και μέσω τηλεφώνου, έτσι αφού ολοκληρώσουμε την θεματολογία μας, η οποία θα είναι σήμερα άκρος Παράσκευο Σαββατοκύριακη, άκρο καλοκαιρινή και άκρο ανεβαστική για όσου ξυπνούν και πηγαίνουν σήμερα στην α, δουλειά του, όσου προετοιμάζονται α, για να πάνε στη δουλειά του και όσου βέβαια δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα, να μην του ξεχνάμε και αυτού, γιατί πολλοί είναι, είστε εσεί που ξεχνάτε ότι δουλεύει κόσμο ακόμη και Κυριακέ και Κυριακέ βράδυ. Βέβαια, αυτοί παίρνουν παραπάνω λεφτά. Αλλά ξεχνιέστε πολλέ φορέ και λειτουργείτε ω δημόσιο υπάλληλοι πολύ. Αυτό δεν πρέπει να, το, να συνεχιστεί. Απολύεται ο Λευτέρη. Ελπίζω να το πρόλαβε για το story που ήθελε. Αν δεν το πρόλαβε, πε να το, να το ξαναβάλουμε. Θα το έχουμε χάλει για το πρώτο ήμιερο τη εκπομπή. Να πω εδώ ότι χαιρετώ και όλους όσους συντονίζονται όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από όλη την επικράτεια και γενικότερα τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την Αμερική. Α, Αυστραλία δεν έχουμε, δεν ξέρω άμα ακούει κανένας από Αυστραλία για να δω το, το story το πρόλαβε το πρόλαβε οπότε ωραία κάντο, κάντο και story κάντο και story όμως για να βλέπω ο κόσμος τι, τι ακούς λοιπόν και όταν βγάλεις όταν πάρεις και την ταυτότητα να μας στείλεις και μήνυμα ότι όλα πήγανε καλά λοιπόν έχουμε γίνει και μάνα και πατέρας έχουμε γίνει για, για τους ακροατές μας λοιπόν ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα Παρασκευή 10 του Ιουλί και για να ετοιμαστούμε λίγο, για να δούμε τι μέρα είναι σήμερα, να δούμε τι α, έχει γίνει σαν σήμερα. Παρασκευή λοιπόν στις 6 και 11 ξημερώνει η Ανατολή του Ηλίου, δύση Ηλίου στις 8 και 49, 14 ώρες και 38 λεπτά διαρκεί η ημέρα, διανύουμε μια σελήνη 19,8 ημερών. Αυτό δεν ξέρω καθόλου τι θα πει. Κάθε φορά που το λέω είναι και πρωτόγνωρο για μένα. Σαν σήμερα λοιπόν, α, το 1774, η τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναύση για του Ρώσου. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνε και ανέπτυξαν ναυτιλία, κατασκευάζοντα σύγχρονα πλοία στα οποία έψωσαν ρωσική σημαία. Το 1925 ξεκινάει η δίκη των Πυθίκων, μία από τι 10 πιο σημαντικέ δίκε στην νομική ιστορία των ΗΠΑ, το 1928 ο George Eastman, δημιουργός της εταιρεία Contact, επιδεικνύει το πρώτο έγχρωμο φιλμ. Πριν πάμε όμως στα... στο σαν σήμερα, πριν πάμε και στις γεννήσει και στους α, θανάτους, να πούμε ότι σήμερα α, γιορτάζουν η Αμαλία, η Αμελή, υπάρχουν ε, και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει το συγκεκριμένο όνομα, α, οπότε όσοι έχετε Αμαλίες, Αμελή και Ή, είστε Αμελής, και αυτό, γιατί όχι, Άρα γιορτάζει όλη η πόλη, όλη η χώρα γιορτάζει και κυρίω η πολιτική. Κάναμε και το πολιτικό μα σχόλιο. να του πείτε χρόνια πολλά, να του ευχηθείτε. Συνεχίζουμε με τι γεννήσει. Το 1509 ο Ιωάννη Καλβίνο, Γάλλο θεολόγο. Τώρα αυτό, τώρα Ζαν Καλβίν, κάπω έτσι θα το κάνετε, γιατί εμεί έχουμε μια τάση να εξελινίζουμε πράγματα. Γάλλο θεολόγο, εκκλησιαστικό μεταρρυθμιστή και ένα από τους διαμορφωτές του διαμορφωτέ του πρωτοτεσταντικού δόγματο, γεννήθηκε με θάνατο το 1564 άρα ούτε 55 χρονών ο Τζόρτζιο Ντεκίρικο Ιταλός ζωγράφο, γεννήθηκε επίση το 1888 σαν σήμερα ο στρατής Τσίρκας α, φιλολογικό ψευδόνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα συγγραφέα στο επάγγελμα το 1911 το 138 πέθανε ο πόπλιος Έλιος Αδριανός Ρωμαίος αυτοκράτορας, γνωστός από την πύλη του Αδριανού που κοσμεί την Αθήνα στη Λοφόρα Αμαλίας. Όσοι φίλοι Αθηναίοι ε, Αθηναί, ε εκπομπή ακροατέ της Ακροατές ε, ακούνε να μας ε, να στείλουν έτσι, αν επισκέπτονται συχνά στη Λοφόρα Αμαλίας στην πύλη του Αδριανού. Το 1999 ο Ελ Σιντ, ο Ροντρίγκο Ντίας Ντεβιβάρ, ο ήρωας της Ισπανίας και τρανός πολεμιστής που πολιόρκησε και κατέκτησε την Βαλένσια, πρωτεύουσα αραβικού κράτους στην Ιβηρική. Uh, LCD είναι γνωστό έτσι, στα, uh, στις λατινο ιστορίες uh, οπότε αν έχετε ασχοληθεί και λίγο θα το ξέρετε κι εσείς το 1941 ο Ferdinand Τζέλι uh, Jelly Roll uh, Morton Αμερικανός πιανίστας από τους πρωτοπόρους της Jazz uh, γεννήθηκε uh, το 1941 uh, πέθανε μάλλον το 1941 γεννήθηκε το 85 ή το 90 μας λέει εδώ αυτά και για τις uh, γεννήσεις. Σήμερα το θέμα της εκπομπής, όπως είπαμε, θα είναι καλοκαιρινό και θα σας δώσω εγώ κάποιες συμβουλές το τι πρέπει να κάνετε, το τι πρέπει να αποφύγετε τώρα το καλοκαίρι, το τι πρέπει να έχετε μαζί σας, το τι πρέπει να πάρετε στις καλοκαιρινές σας διακοπές γιατί είναι πολύ, ξεκίνησαν πλέον και επίσημα οι άδειε, έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες, εμείς σιγά σιγά αρχίζουμε να τις βιώνουμε, όσοι έχετε βέβαια λεφτά και έχετε δυνατότητα να φύγετε, όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουμε εδώ πέρα, πάρε ίτσα, να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε όλα, να επικεντρωθούμε και στα αθλητικά μα. Κυρίω, και που και που να κάνουμε και κάνα μπάνιο στην Χαλκιδική. Μέχρι τότε, εδώ πέρα, συντροφιά θα πάμε. Φρέντο Κωνσταντίνο, κανονικά, ξέρετε. Πριν πάμε όμω στα θέματα τη εκπομπή, να ασχοληθούμε λίγο με τα στοιχηματικά. Εντάξει, υπάρχει δράση πλέον, υπάρχει κανονικά δράση και να δούμε πώ τα πήγαμε στι χθεσινέ μα προβλέψει. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε τότε να. 0-0. Ήθελα να ρωτήσω εγώ τώρα στου φίλου τη εκπομπή που είναι τότενα. Έχετε δει κάποια χαρά στη ζωή σα. Δηλαδή, άντε, άμα είσαι, άμα είσαι ένα Λίβερπουλ μέχρι και πριν από 3-4 χρόνια, είσαι ένα ψηλό Αλλά έπαινε που και που κάνα Champions League, κάνα Europa League, κάνα. κάνα. κυπελάκι. Εσεί που είστε τότενα, Ψηφίζετε έτσι και κάποια κόμματα που βρίσκονται εκτό ο... κοινοβουλευτικού τόξου. Δηλαδή, Α, είσαστε ξεχωριστοί, δηλαδή νιώθετε κάτι το ξεχωριστό και είστε τότε να δηλαδή, έχετε δει κάποια χαρά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν το τραμπών μου τότε να 0-0. Κύριε Μουρίνιο. Πάλι καλά δεν παίξαμε στοίχημα, χθε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχοληθήκαμε. Everton, Southampton 1-1. Και εκεί, πικρά. Uh, Aston Villa-Manchester United uh, 0 3 Εύκολα επικράτησε η Μάντσεστερ την Αστον και συνέχισε την uh, φρένη πορεία τη uh, με πέναλτι. Βέβαια, ψηλό μουχτι το πέναλτι το κάναμε. Κύριε, τα, αν αυτό το πέναλτι uh, το έδινε σε ένα πάο Ολυμπιακό υπέρ του Ολυμπιακού, ε, πρώτα απ' όλα το παιχνίδι δεν θα τελειώνε. Δεύτερον, θα, είχαμε, θα έφταναν οι διαμαρτυρίε μέχρι κάτω τον Πειραιά. Δηλαδή, δε, δεν δε θα, δε θα, λειτουργούσε η χώρα την επόμενη μέρα. Και απλά τώρα στην, στην Αγγλία, επειδή δεν γκρινιάζει κανένα, και επειδή έγινε και κοντά στην καημένη την Άστον Βίλα, εντάξει, τι να μα πει και η Άστον Βίλα που είναι έτοιμη να, να αποχαιρετήσει. Και επειδή μπήκαν μετά και άλλα δύο γκολ, που ξεκλείωσε η άμυνα, που μέχρι να μπει βέβαια αυτό το γκολ το πέναλτι ήταν ευσιλοσφιχτά United. Αλλά εντάξει, το, το εκτέλεσε το πέναλτι εύστοχα ο Φερνάνδη, ο Μπρούνο Φερνάνδη, ο οποίο στο 27 άνοιξε το σκορ. Μετά ακολούθησε το ωραίο γκολ από τον Greenwood, εκεί ο Κ, σα το δίνω. Και ο Πόλο Ποκμπά στο 58 έγραψε το 3-0, το τελικό σκορ και έδωσε ακόμη μια νίκη σημαντική στην Manchester United η οποία όπως είπαμε φαίνεται λίγο να αναθαρεί φαίνεται λίγο έτσι να πάει να να ξεσαλώσει να βγάλει λίγο γλωσσίτσα γιατί πολύ καιρό ήταν στην, στην αφάνεια και θα δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια. Επίσης εδώ μεταξύ έχω να καταδικάσω να δηλώσω ότι αυτή η εκπομπή ξεκίνησε με τρεις οθόνες στις οποίες έπαιζαν πρωινάδικα. Έπαιζε, ξέρω εγώ, το πρωινό στο Open, έπαιζε το πρωινό στο Sky, έπαιζε το πρωινό στον Ατένα. Τώρα πλέον, το πρωινό, στο, στον Open, δεν ξέρω, εξαφανίστηκαν οι δύο που έκαναν στην αρχή, Χασαπόπουλο και μια κοπέλα. Εξαφανίστηκαν οι υπόλοιποι και τώρα ξεκινάνε από τι 6 και πέρα. Και δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη φούρια. Δηλαδή, αργούν και κιόλα να ξεκινήσουν πολλέ φορέ. Στον Α βλέπω telemarketing, στον αντένα να είχαμε να λέγαμε. Τώρα ευτυχώ το έχω στο Κοσμοτέ, βλέπω επανάληψη το Everton Southampton. Έχει λίγο ενδιαφέρον. Τι έγινε, παιδιά. στο άλλο έχει παντρεμένοι, έχουν uh, ψυχή. Το κλείσαμε το μαγαζάκι. Να το ο πρώτο. Ναι, Πέτρο, με αφήσανε μόνο μου. Με αφήσανε μόνο μου. Και okay. η μεγαλύτερη απώλεια, ξαναλέω, είναι αυτή η απώλεια από τι οθόνε που τουλάχιστον έβλεπα τα πρωινάδικα. Έβλεπα κόσμο να φοράει τα κουστούμια του, να υπάρχει από πίσω μια δουλειά με τι μακηγέ, με, το... με τι make-up artists με τους κάμεραμέν, uh, με τους uh, μπούμαν, με, με να υπάρχει δηλαδή, να υπάρχει μια κινητικότητα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι και τα πρωινά αυτά που έχουν, που ξεκινούν, να είχαμε να λέγαμε πρωινά τώρα, που ξεκινάνε στις 7 η ώρα, και σίγουρα τις, το, τα λειτουργούν, μια, μια καρέκλα έχουν βάλει, έχουν αστερεώσει την κάμερα και δεν κουνιούνται, είναι σταθερά εκεί πέρα ένα πλάνο, έχουν και έναν uh, ταλέπορο, βρίσκεται στη Νέα Παραλία για να κάνει ρεπορτάζ και αυτό ήταν, κάναμε πρωινό. Δεν είναι έτσι. Αυτά για την Αγγλία. Εντάξει, νομίζω τα, τα τρία παιχνίδια δεν είχαν κάτι το ενδιαφέρον. Αν κάτσατε και είδατε λίγο United, ίσω να περάσετε και ωραία. Γιατί ήταν, ήταν θεα, θεαματική, θα τη λέγαμε, η πορεία τη United στο παιχνίδι. Δεν ήταν κακό. Α, ματσάκι και άστον βίλα για ομάδα που ψιλο ήταν ψιλο, είναι αδύναμη κόντρα σε τόσο καλή ποιότητα που έχει United. Ε, στάθηκε εντάξει, α, ήταν και λίγο ανοιχτά τα πράγματα πίσω για να μπορεί να, να, κάνει καμιά φάση. Η United πήγε καλά το ματσάκι, νομίζω. Άμα είσαι φίλο United, πρέπει να ήταν πολύ καλά για, για εσά. Αυτά λοιπόν για την Αγγλία. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Ισπανία, όπου η A-Bar με τη Λεγανέ έμειναν στο 0-0. Η Μαγιόρκα επικράτησε τη Λεβάντε με 2-0. Η Μπιλμπά με τη Σεβίλη 1-2. Για να δω λίγο, άμα ήταν και από το ημίχρονο. Ω, oh, ανατροπή, ένα άσο ημίχρονο διπλό τελικό α, τον Μπιλμπάο σε Βίλι, Οπότε ψαχτείτε, μπορεί να πιάσετε κανένα δελτίο. Επίση να τα δίνουμε και από ημίχρονα, τα σωστά μα είχε πει ο Χρήσο, νομίζω μα το είχε πει αυτό. Ότι, να λέτε ρε παιδιά και κανένα ημίχρονο, γιατί μπορεί να, το έχουμε, παίξει, από το... Να έχουμε παίξει και άλλα σημεία εμεί. Το bullying που δέχτηκε η εκπομπή uh, με αντιπρόσωπο εμένα uh, για τον Φραπέ την επόμενη μέρα, δηλαδή μέχρι και δύο μέρε μετά. Ακόμη συζητιέται ακόμη υπάρχει κόσμο που αντιδρά και λέει ότι δεν έχετε ιδέα, δεν ξέρετε, ο φραπέ είναι παραδοσιακό κλπ. κλπ. Εντάξει. Εσεί νομίζετε ότι πίνετε καφέ τώρα. Εσεί νομίζετε ότι πίνετε καφέ. Άμα δοκιμάσετε κάποια στιγμή εσπρέσο, θα πείτε πώ ζούσα τόσα χρόνια. Που, σε ποιο χωριό με είχαν κλεισμένο. Όταν όμω πάτε στο εξωτερικό, δεν βλέπω να έχετε μαζί σα σπαστό φραπέ που μπορεί να το φτιάξει επιτόπου. Πάτε και ψάχνετε στα μαγαζιά και γκρινιάζετε και λέτε «Μα δεν έχει πουθενά σαλονικιώτικο φρέντο εσπρέσο για να πιω εγώ, να βρέξω λίγο, να, να, να πλαταγίσω τα χείλη μου με σαλονικιώτικο εσπρέσο ή σαλονικιώτικο φρέντο καπουτσίνο». Εκεί γκρινιάζεται όμως. Πάρε, πιέσαι βραμπέ. Αλλά εκεί δεν μιλάς, το γκρινιάζει μετά όταν έρχεσαι. Εκεί κάθεσαι πίνεις τον, τον άθλιο γιατί ε, ό, όχι μόνο δεν είναι και δεν υπάρχει κρυός, υπάρχει και κακός ζεστό καφέ. Δηλαδή έχω πιει κακό εσπρέσο στην Ιταλία, έχω πιει κακό εσπρέσο, ξέρω εγώ, στο, στο Παρίσι. Δεν ξέρουν να πίνουν καφέ. Και εμείς εδώ πέρα τους έχουμε, ειδικά του Ιταλούς, ότι είναι πι, οι, οι παντογνώστες του καφέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δυστυχώ, με τα μου το διαπίστωσα Α, και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Λίγο θα, θα, εκπαιδευτούμε σιγά σιγά σαν εκπομπή, ειδικά και όσο προχωράμε μέσα στην, uh, στη σεζόν. Θα κάνουμε ιδιαίτερα εδώ με τον uh, Παπαδομονολάκη να σα μάθουμε ειδικά για τον καφέ το τι πρέπει να προσέχετε. Και με αυτόν τον τρόπο δίνω πάσα στον εαυτό μου. Παίρνω την ωραία assist και είμαι έτοιμο να σκοράρω μια Ιταλία με δύο αγώνε. Σπάλ Ουντινέζε 0-3. Uh, εύκολα η Ουντινέζε στην έδρα τη uh, Σπάλ. 0-2 ήταν το ημίχρονο, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Και Ελλά Βερόνα Ιντερ 2-2. Καλά που δεν έπαιξα στοίχημα. Καλά που δεν έπαιξα στίχημα. Άσο ή μη χρονοχυδελικό. Ναι, βεβαίω. Ζωντανά είμαστε όλο ζωντανά. 6 και 19 πρώτα λεπτά. Είμαστε Παρασκευή 10 Ιουλίου. Τρίτη 1 Ιουνίου είμαστε. Ψέματα λέω, ψέματα λέω. Κλείστο, κλείστο. κλείστο πάνε για ύπνο, είναι αργά. Έχει ακούσει την τελευταία κονσέρβα. Σε λίγο θα αρχίσει το τζαρό. Όχι, όχι. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Α, όλο εδώ πέρα. Στον, α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, η οποία ξημερώνει σιγά σιγά ότι και να είπαμε στην αρχή για το 6 και 11 και λοιπά και λοιπά, έχει ξημερώσει για τα καλά εξημερώσει και πριν τι 6 κανονικά. Αλλά τέλο πάντων, να είχαμε να λέγαμε με όχι δροσούλα, αλλά όχι και υπερβολική ζέστη για 4 μέρε τουλάχιστον. Μα έχει πάει μια χαρά. Μα έχει πάει και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Από εδώ και πέρα είναι το θέμα. Θα κάνει. Άκουσα για κάτι βροχέ, κάτι περίεργα, κάτι σου μου -δου μου του Δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε πάλι βροχέ. Να πάμε να πλύνουμε και εμεί το αμάξι μα ήσυχα και ωραία. Σήμερα έχουμε ένα στόχο να το πλύνουμε το αμάξι α, με, με, λάστιχο σε, σε, αυλή, αλλά θα παίξει. Θα υπάρχει λάστιχο, θα υπάρχει σαπούνι, θα υπάρχει σφουγγάρι. Τώρα δεν ξέρω, μη μας θα χαλάσει ο καιρό. Και έτσι πάμε και στα της Τουρκίας, μια και δώσαμε χθε και Τουρκία. Ρίζα σπορ Καϊσέρι σπορ 3-2, Ρίζα σπορ, δηλαδή με Λάρισα 3-2, Μπεσίκτας Κασίβασα 3-2 επίσης. Και Γκαζιατέπ κόνια σπορ 3-1. Πολύ το γκολ. Πολύ το γκολ στην Τουρκία. Χθε μου έστειλε το μεσημέρι ο Πέτρο μήνυμα και μου είπε ότι αδικό του παντρεμένοι. το... ότι σειρά οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Που όποτε συντονιζόμαστε, υπάρχει πάντα και μια σκηνή με γυμνό. Κανονικά. Ε... δεν την αδικό εγώ αυτή τη σειρά. Απλά είναι... δεν... δεν, την έχω προλάβει να την... να την, απολαύσω όσο θα ήθελα. Είναι αλήθεια. Ήταν λίγο μπάσκλα όταν ξεκίνησα να τη βλέπω. Επίση, έχω να πω να ενημερώσω ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι θα γίνει ένα spin-off, ένα remake του, της Ελλάδος στα παιδιά στο οποίο θα παίζει και ο Μπέζο. Δεν ξέρω τώρα, βρήκαμε ευκαιρία να χαλάσουμε ακόμα μια σειρά, την ιστροφημία τη. Βρήκαμε δηλαδή μετά το καφέ τη χαρά να χαλάσουμε και αυτό. Τα έχουμε καταφέρει όλα σαν, σαν Έλληνε. Αν, αν, αν καταφέρουμε να το ρημάξουμε και αυτό, δεν θα μου φανεί α, παράξενο. Παρ' όλα αυτά, άμα γίνει κάτι, θα το μάθετε, θα ενημερώσουμε, θα γίνουν τα πρόμο. Αφού είπαμε τα, τα χθεσινά, πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα. Έχουμε ματσάκια ειδικά σε Ισπανία και Πορτογαλία. Έχουμε ματσάκια. Τώρα στα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε. Θα δούμε βέβαια και το τι μενού υπάρχει για όλο το Σαββατοκυριακό. Θα δούμε και τι ελληνικέ αναμετρήσει. Θα κάνουμε και το pre-game μα εδώ πέρα. Θα τα συζητήσουμε όλα. Εντάξει, συνέχεια κανονικά, σα έχω σήμερα και ένα νέο ένθετο εκπομπή το οποίο θέλω να το δούμε. Αν θα πάει καλά θα το συνεχίσουμε, αλλά θα το κρατήσω για το πρώτο τελευταίο μέρος. Εκεί μετά τις 7, 7 και 4 θα σας το ξεφουρνίσω. Ράζει Ιεδάδ, Γρανάδα σήμερα το βράδυ στις 8.30, Ραλ Μαδρίτ της Ντεπορτίβου στις 11 για την La Liga Αύριο από το μεσημέρι από νωρίς έχουμε Premier League Norwich West Ham United Watford Newcastle την ίδια ώρα Liverpool Burnley 5 7.30 Sheffield United Chelsea και στι 10 Brighton uh, Manchester City uh, στα παιχνίδια τη Premier League. Στην uh, La Liga, ο Σασούνα Θέλτα Uh, στι 6, 8.30 ώρα Real Valladolid Barcelona uh, και σε 11 Ατλέτικο Μαδρίτη Real Μπέτη. Στη Σέρια 6 και 4, το Λάτσιο Σασουόλο, 8.30 Μπρέσια Ρώμα και στι 11.15 το στο βραδινό παιχνίδι Γιουβέντου Αταλάντα. Εκεί πολύ το γκολ. Αναμένουμε πολύ γκολ. Στη Super League έχουμε Όφη Άρης uh, το Σάββατο στι 9.30. Ενώ στα, στο κρύπτο βοσμού 7 και το Λαμία. Λάρισα Uh, στι 7 και 4 το επίση και τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Πανετολικό, uh, Πανιόνιο Πανετολικό, Βόλο Ατρόμητο και Ξάνθια Αστέρα Τρίπολη. Εκεί που γίνεται το Σόσε. Mm -hmm. Πάμε να δούμε και την Κυριακή. Γουλ Σέβερτον έχουμε στι 2 το μεσημέρι. Αστον Βίλα, Κρίσσαλ Πάλα στι 4 και 4. 6,5 ώρα τα όταν Αμάρσεναλ. Και στι 9 Μπόνμουθ Λέστερ στην Ισπανία. Εσπανιόλ uh, Αιμπαρ. Ένα ωραίο 2 είναι αυτό. Λεβάντε Μπιλμπάο στι 8.30 λεγανές Βαλένθια, θα κάνει άλλη μια γκέλα η Βαλένθια την οποία έχει αρχίσει εκπομπή και την μισή παράφορα. Σεβίλη Μαγιόρκα στι 11, πάμε να δούμε και Ιταλία. Τζένοα ασπάλ στις 6 και 4, εκεί όπου θα γίνει πραγματικά ο κακός χαμός και εκεί περιμένω πολλά γκόλ. Η σπάλη είναι η αλήθεια, με έχει εκπλήξει τα τελευταία παιχνίδια. Κάλιαρη, Λέτσε στι 8.30 την ίδια ώρα, άλλε τρει αναμετρήσει. Φιωρεντίνα, Ελλά, Βερόνα, Πάρμα, Μπολόνια και Ουντινέζε, Σαμπτόρια. Και το βράδυ, 11 παρατέταρτο, Νάπολη, Μίλαν για τα παιχνίδια τη Ιταλία την Κυριακή. Ξανθέ με λαχρινέ. Πρέπει να γίνει και ένα γκάλοπ για το ξανθέ με λαχρινέ. Εντάξει, οι προτιμήσει εκπομπή είναι ξεκάθαρε ε, προ το ξανθό, αλλά εμεί θα σεβαστούμε και όλε τι υπόλοιπε λάθο επιλογέ. Χαιρετώ και τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, εσύ τώρα πας δουλειά, α, έρχεσαι από πάρτι, γιατί είδαμε κάτι για πάρτι χθε. Εσείς περνάτε ωραία και εμείς εδώ πέρα στην ενημέρωση. Έχουμε... Έχουμε κανένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε σήμερα. Έχεις κάτι να προτείνεις Παναγιώτη, έλα εδώ πέρα σε ανοιχτή γραμμή με τους ακροατές Να φτιάξετε κι εσείς την εκπομπή μια μέρα Αρθείτε, αρθείτε μια μέρα να κάνετε μια σκαλέτα Να φτιάξετε τα τραγούδια, να βάλετε θέματα Έχω Παναγιώτη άμα θες, άμα σε ενδιαφέρει Έχω τα 10 συν 1 πράγματα που δεν πρέπει να λείπουν από τη βαλίτσα σα φέτο το καλοκαίρι. Έχω του 10 πιο hot προορισμού για το καλοκαίρι παγκοσμίω, που υπάρχει και ελληνικό στοιχείο. Για να κράξουμε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για που είπαμε πάντα τίποτα, κανέναν, μαυρίκιο, κάνα τέτοιο. Και γενικότερα υπάρχει καλοκαιρινή διάθεση, υπάρχει ευχέρεια και ελευθερία κινήσεων. Ό,τι θέλετε μπορούμε να μας συζητήσουμε. Για ξανθέ μελαχρινέ, Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Για Θεσσαλονικέ, Αθηνέ, Κρητικέ, Πατρινέ. Έτσι, όσοι. Επειδή το είδα, το έκανε τώρα Λευτέρη. Όσοι βρίσκεστε καθοδόν και πηγαίνετε σε δουλειέ, πηγαίνετε να απολυθείτε από φαντάρι κλπ. Και και κάντε και ένα story. Εμεί τα τάκ τη εκπομπή είναι ελεύθερα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και να, να μα τα κάνετε και εμά. Να μα βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Και στο Facebook του Λίμπερο μπορείτε να, κάνετε, να στείλετε τα μηνύματά σα. Λίμπερο FM 107,4 Sport Radio να κάνετε την επικοινωνία σα. Άμα είστε και λίγο πιο έξυπνοι, να στείλετε το μηνυματάκι σα. Βέβαια, το μηνυματάκι σα το στέλνετε και FM. Και ενώ α, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε στο 54222, αλλά εντάξει, μπορεί να θέλετε να στείλετε και ιντερνετικά το μήνυμά σα. Δεν είναι κακό, δεν είναι μεμπτό. Φτάσαμε 6,5. Uh, τώρα ξεκινάω, λέει δουλειά. Το ερώτημα, ξανθέ με λαχνέ, είναι καλό θέμα, αλλά δεχόμεθα μόνο τεκμηρωμένε απαντήσει. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, δεχόμεθα. Θα σου πω εγώ, γιατί δεχόμεθα τε, τεκμηρωμένε απαντήσει. Μάλλον θα το κρατήσω για, το, για μετά το διάλειμμα. Θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Θα πάμε να σα αφήσω έτσι τη αγωνία, να είναι cliffhanger uh, το, το θέμα. Uh, θα πάμε να κάνουμε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με πρώτο με τις αναμετρήσεις που αφήσαμε από Super League τις οποίες θα τις σχολιάσουμε τις Κυριακής και φυσικά τα θέματα της εκπομπής τα οποία τα θέτετε και εσείς οι ίδιοι πλέον έτσι δεν υπάρχει κανένα, κανένα πρόβλημα υπάρχουν όλα ελεύθερα ό,τι θέλετε συζητάμε <Τοί> πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε <Τοί> θα συνεχιστούν για ίσως και το επόμενο ημίωρο τα τρία τραγούδια που ξέρω γύρω από το στρατό. Δεν, δεν, παίζει να ξέρω παραπάνω. Εντάξει, σήμερα είναι ένα special αφιέρωμα στο Λευτέρι που καθάρισε με το στρατό. Οπότε θα το, θα το, πάμε λίγο έτσι. Θα γίνουμε σαλιάριδε. Eurovisionικό κομμάτι έτσι. Χτίζει, χτίζει, χτίζει. Έτσι έχει και από πίσω και τα βιολιάτα της. Ωραίο, ωραίο, μπράβο. Εδώ είμαστε. Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο μέχρι και τι 8. Θα πάμε παρέτσα. Α, να πω ότι τρέχει ήδη. Χωρί να το έχω προετοιμάσει. Τρέχει ένα ερώτημα. Ξανθέσει με στην εκπομπή. Αυτά, αυτά τα πιασάρικα που είναι νομίζω το ξαναθέ με λαχρινές, α, σε ένα μουσικό, πολιτικό, κοινωνικό ραδιόφωνο είναι το αντίστοιχο Άρης Πάοκ. Ξέρω εγώ ε, πώ βλέπετε το ντέρμπι. Και ξεκινά και ανοίγει και τι γραμμέ και λε γεια σα εδώ πέρα. Και, και δεν έχει κάνει μηδέν προετοιμασία και λε ένα απλά ξαναθέ με λαχρινέ και τελείωσε. Αλλά αφού πουλάει και το θέλετε, αυτό θα λάβετε. Έχω ήδη Παναγιώτη που λέει, έχω, εγώ α πούμε λέει προτιμώ με λαχρινές, Γιατί είναι πιο κοντά στο μελαχρινό που έχουν οι αγαπημένε μου λατίνες. Θα σου λέγει ότι η μέση Ελληνίδα είναι μελαχρινή. Ποια λατίνα. Η μέση Ελληνίδα εδώ πέρα, η, π... η γειτόνισά σου, η μάνα σου, η θεία σου, όλε είναι μελαχρινέ. Άρα, άρα θε το συνηθισμένο. Θα έλεγε κανεί. Εγώ δεν υιοθετώ. Αν και υιοθετώ. Εγώ διαχωρίζω. Αν και δεν διαχωρίζω. Θα σου πω το άλλο όμω. Θα, θα βοηθήσω τη σκέψη σα, το συλλογισμό σα. Και θα πω το βασικό επιχείρημα που λέω πάντα υπέρ τον, α, του ξανθού. Όταν περπατά στον δρόμο. Είναι, είναι Βασίζεται στο ότι είναι διαφορετικό και ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει τόσο. Ή δεν είναι καλοβαμμένε, δεν ξέρω, δεν ισχύει τόσο. Όταν περπατά όμω στον δρόμο και πιάσει το μάτι σου από μακριά, ξανθώμαλι, το αντιλαμβάνεσαι, το, 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 δια, το διαχωρίζει, το, το, το αντιλαμβάνεσαι σαν κάτι το διαφορετικό ανάμεσα στο. Πώ το λένε, στον κανόνα. Αυτό. Ακόμη τώρα, ρε παιδί μου, βλέπει μια κυρία η οποία είναι, μπορεί να είναι και 60 χρονών. Που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από, από 30 μέχρι 280. Άμα έχει ξανθό μαλλί. Γιατί δεν μπαίνει, τώρα θα μπει το κομμάτι. Ωραία. Άμα έχει ξανθό μαλλί, την αντιλαμβάνει, κάνει κάνεις ένα οπ, οπ. δίνεις Δίνει λίγο χρόνο. Δίνει λίγο χρόνο. Άσχετα μετά που μπαίνει σε περισσότερε λεπτομέρειε, δεν έχει ε, εντάξει, κοιτάτε μετά και τι αλλαγέ. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν έχω δει ποτέ ξανθιά με αναλογίε μια μελαχρινή. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για μαλλί. Μιλάμε ότι το ξανθό από. έχει πρώτα απ' όλα μεγαλύτερο... μεγαλύτερη ευχαίρεια ηλικία. Δηλαδή μπορεί να πάει μέχρι, μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία για να είναι εντυπωσιακό. Ενώ το μελαχρινό το έχει συνηθίσει. Πρέπει να είναι και οι αναλογίε, πρέπει να είναι και άλλοι πράγματα και άλλοι, άλλοι παράγοντε για να το στηρίξουν το μελαχρινό. Ενώ το ξανθό είναι πάντα εντυπωσιακό. Είναι, λαμπερό, είναι, είναι ξεχωρίζει, σου τραβάει την προσοχή, άσχετα μετά που μπορεί να είναι με, με συγχωρείτε που με είδατε. Αλλά υπάρχει το ξανθό. Έτσι λέω εγώ, ποντίκι, λάμπρο κορδά. Δεν ξέρω τι ο Νίβο ξέρει για τι καταστάσει στον Άρη τότε με... πριν πέσει. Να δω και το σέντερφορ, να δω και το σέντερφορ. Ο Πέτρο λέει, α πούμε, μόνο με λαχρινέ. Εντάξει. Δεν το ξέραμε, δεν τα ξέραμε αυτά ότι είστε όλοι τέτοιοι. Εντάξει, θα, ξέρω να, να, να χωρίσουμε την ηρά από το στάρι, επιτέλου. Εσεί δηλαδή, Μελαχρινές, πίνετε φραπέ και ξέρω, χαλκιδική για μπάνια. Αυτά. Αυτή είναι η ζωή του μέσου Θεσσαλονικιού. Γιατί έχουμε το επίπεδο έτσι. Δεν, δεν ξέρω, νομίζω θα κρατήσω τα καλοκαιρινά θέματα για... από Δευτέρα, αν αξίζετε, Αν με πείσετε ότι αξίζει αυτή η εκπομπή να ασχοληθεί και να δώσει και tips για διακοπέ κλπ. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα με τα μελαχρινά που βλέπω, λατίνε, α πούμε. Ποιες Λατίνε, Βαθύ πόντο είναι το μελαχρινό. Συνομίζει, θα δει την Τζέσικα uh, Λόπε, αλλά τελικά είναι η, η γενοδέφα Λο Λοπίδου, φίλε Παναγιώτη. Ά, έχει και, και κάτσει εξαιρετικά. Λοιπόν, αφήσαμε παραπονεμένα τα παιχνίδια που έχουμε για την Κυριακή στην uh, Superliga. Uh, πλησιάζουμε σιγά-σιγά στο τέλο των play-off, οπότε μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία, τουλάχιστον για τη μάχη τη δεύτερη θέση. Παναθηναϊκό Σάικα έχουμε στι 8. Είναι ίσω η τελευταία ελπίδα του Πάουκ. Αν κερδίσει ο Πάουκ στι 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο. Δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπομπή την Κυριακή. Βλέπω, βλέπω, να έρχομαι σε τη Δευτέρα το πρωί. Ο Ολυμπιακό Πάουκ λοιπόν 10 παρατέταρτο το βράδυ. Αν πάμε έτσι, βλέπω να παίζουμε και 11 το βράδυ σε λίγο τα ματσάκια. Α, κρίσιμο παιχνίδι και για τον Πάουκ και για την ΑΕΚ το συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακό μάλιστα έχει κάνει και αίτηση να μπει ξένο διαιτητή γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν το έχω ε, ε, ζητάει ε, ε, ομάδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για άλλη ομάδα. Η Τζέσικα Λόπε, βγαίνει, είναι Λεωθοδόρη. Τώρα μου ήρθε ένα τυχαίο όνομα Λατίνα Μεξικάνα, ξέρω εγώ, έτ έτσι την έβγαλα. Ε, Φρέντε σπρέ ή Φρέντε Κωνσταντίνο, Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, Φρε, Φρέντο Κωνσταντίνο είναι η επιλογή, αλλά αν δεν υπάρχει Fredo Κωνσταντίνο γιατί πολλέ καφετέρειε δεν το έχουν, Φρέντε Εσπρέσο δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν δε, δε έχουμε, δεν κάνουμε διακρίσει. Άντε, άμα, είναι, άμα δεν είναι Λατίνε, α είναι έστω από Ευρωπαϊκό Νότο. Ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, θέλει Ισπανίδε, θέλει, ξέρω εγώ, τίποτα Ιταλίδε, αλλά στεναχωρημένε, να είχαμε να λέγαμε που θα κράξω σε άλλη εκπομπή για τι Ιταλίδε, που τι έχετε κάνει, τι έχετε εκθιάσει, έχετε πει, α, οι Ιταλίδε, τι, τι ωραίε που είναι, τι καλέ που πήγαμε μία στην Αθήνα και μία στην Ιταλία και δεν βρήκαμε γυναίκα. Δηλαδή δεν βρήκαμε μια μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού και στις δύο περιοχές και θα μου πείτε για, για τις Ιταλίδες. Εγώ ξαναλέω είμαι υπέρ του ότι οι Θεσσαλονικές μαζί με τις πατρινέ και εγώ εντάξει για ευνόντους λόγους είναι οι κορυφές στη, ό, ό, όχι στην Νότια Ευρώπη, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη μαζί με, με εξαίρεση κάποια Βαλκάνια δηλαδή τίποτα και, και Σολβακίες και τέτοια εντάξει. Σλοβακίες, και κλπ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Οι Σερβίες. Αλλά τώρα τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε τα ανόμια πλέον. Ε, θα μου πούνε εμένα για την Ιταλία που πήγαμε και λέγαμε θα, θα, θα χαρεί το μάτι μα να βλέπουμε Ιταλίδες και το μόνο που βλέπαμε ήταν κομψή Ιταλή. Εντάξει, οι Ιταλοί όντω ξέρουν να ντύνονται. Οι Ιταλίδες όχι. Επίση, φίλε Παναγιώτη, χθε εθεάθη κριτικό που ζει στη Θεσσαλονίκη μεταξύ πάνω από τριών κορασίδων έτσι, σε, σε παρέα. Να εξηγηθεί, παρακαλώ. Να δώσει εξηγήσει άμεσα το τι συνέβη εκεί. Είχα λέει δύο σειρέ μέσα στα μάξι, έμειναν χαζί με το που τραγωδία. Ε, ναι, εντάξει, εννοείται. Ε, δεν του είχε προετοιμάσει ότι θα, θα ακουστεί τέτοιο πράγμα. Άκουσαν σε αθλητικό σταθμό για φανταρικά και το, το θεώρησαν normal. Αλλά και οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε παραγγελίε. Δηλαδή, τώρα, α πούμε, αν είσαστε τίποτα πυροσβέστη, να πάρετε να βάλουμε το πύρο φωτιά καλαμαριά. Α βάλουμε τίποτα τέτοια. Εγώ έχω πει για μουσική. Μόνο για ένα πράγμα θα ασχοληθεί αυτή η εκπομπή σοβαρά με τη μουσική. Να παρακαλάτε μέχρι, το καλό, μέχρι την, του χρόνου τον Απρίλιο-Μάιο η εκπομπή να έχει αυτή τη διάθεση να ασχοληθεί με, την, με τη μουσική για να πιάσουμε το κεφάλαιο να ξετυλίξουμε το, τον μύτο της Eurovision. Εκεί θα χαθεί η μπάλα. Εκεί θα χαθεί η μπάλα, πραγματικά. Λοιπόν, είπαμε για τα παιχνίδια μας, είπαμε για, τα, για την Super League η οποία ολοκληρώνεται σε μια μισή εβδομάδα αν δεν κάνω λάθο. Σιγά σιγά τελειώνουμε με την αγκαρία τη Super League. Εντάξει, έχουμε βέβαια λίγα παιχνίδια ακόμη στα οποία ο Πάοκ διεκδικεί ένα, μια εξόδο στη Champions League. Διεκδικεί έτσι λίγο να σώσει κάπω την κατάσταση με το Γόιτρο, Αντίθετα, ο Αμπελφερέρα διεκδικεί την παραμονή του και τη σωτηρία του στο, στον πάγκο του δικεφάλου. Α, κάποιοι άλλοι διεκδικούν να πάρουν τη θέση του στον πάγκο του με κάτι με χασάπιδε, κάτι κλπ. Α, αντίθετο, ο Άρης περιμένει πώ και πώ να τελειώσουν τα playoff για να πάει σε διακοπέ, να χτίσει την επόμενη χρονιά να γίνει και η άρση του μπαν. Α, να πάει και ο Θόδωρο Σοκαρυπίδη να λύσει το θέμα με τον μπαν, γιατί είδαμε κάτι δημοσιεύματα, κάτι story. Χθε, τα οποία ήταν και κατά κάποιων δημοσιογράφων Εντάξει, εμεί θα σταθούμε. Αυτό που κρατάμε είναι το θετικό ότι υπάρχει λύση. Α, την ξέρει ο Θόδωρο στη τη λύση για να λύσει άμεσα το μπαν. Για να μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφέ και να, δοθεί, να, έρθει η επόμενη μέρα στου κυτρινόμαυρου. Ο Ιάσονα τώρα που έστειλε μήνυμα, δεν ξέρω καν να ακούει την εκπομπή τώρα κάτω στην Αθήνα. παρόλα όλα αυτά, Ιάσονα, άμα ακού, στείλε ένα έτσι ότι σε ακούω, δεν, ότι δεν έστειλε έτσι στοιχεία ε, 7 παρα 10 το πρωί το θέμα με τις α, συνταγές είναι νομίζω ένα θέμα που πρέπει να το συζητάμε δύο άτομα. Γιατί ρωτάτε και για τις α, συνταγές, τι σας έδωσε χθες, κάτι, σα, κάτι για κοτόσουπες έλεγε χθες, δεν θυμάμαι. Yeah. Παρά όλα αυτά τώρα τι να σας πω για συνταγές. Χθες ας πούμε η αλήθεια είναι ότι τιμήθηκε ένα κοτόπουλο με πατάτες, αλλά να, είχαμε να, να, να λέγαμε. Το... Μετά το μουσακά το μπαστίτσιο και το τζατζίκι, το κοντόπουλο με τι πατάτε νομίζω και οι μπριζόλε με πατάτε είναι τα, τα must. Τα must για του Έλληνε. Τώρα για μα, να είχαμε να λέγαμε, εμεί δεν είμαστε, είμαστε του το, το μακαρονιού. Και για να προστέψει του Παναγιώτη, ο οποίο είναι από την Κρήτη, να του πω ότι μέσα σε αυτή την έρευνα, σε αυτή τη λίστα που έχω για του κορυφαίου προορισμού για το καλοκαίρι, είναι και η Κρήτη. Είναι η Κρήτη μάλλον πρώτα απ' όλα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Στο top 25 των uh, προορισμών στον πλανήτη συμπεριλαμβάνεται για μια ακόμη φορά η Κρήτη. Ανάμεσα σε Παρίσι, ανάμεσα σε Λονδίνο υπάρχει και η Κρήτη. Δηλαδή ποιο θα πάει Λονδίνο για το καλοκαίρι. Δηλαδή τι πας να κάνεις στο Λονδίνο. Πας να κάνεις τα μπάνια σου. Στι κοντινέ πλάζ του Λονδίνου, δηλαδή εκεί που θα είσαι και θα περπατά στην Oxford, θα πει: Α, θα ταχτώ τώρα εδώ μισή ωρίτσα με το αμάξι για να κάνω το μπάνιο, να κάνω τη βουτιά μου. Άντε, στο Παρίσι, πα να κάνει τίποτα, καμιά πρόταση γάμου. Πα να κάνει τίποτα. τυχαία αναφορά. Τυχαία αναφορά για το φίλο μου τον Πέτρο. Ε, στο Παρίσι, πα για να κάνει uh, τι διακοπέ σου όντα παντρεμένο. Πα να. να, να λέγαμε. ή πα κανένα φθινόπωρο. Τώρα να πα καλοκαίρι. Δεν τη βλέπω πολύ αξιόπιστη τη λίστα, να ξέρετε. Δεν τη βλέπω πολύ αξιόπιστη και αρχίζω και ανησυχώ. Δηλαδή, θα δω και τα υπόλοιπα και θα. Α δω λίγο τα υπόλοιπα να πάρω μια γεύση ότι έχουμε. Α, Η Κρήτη, α πούμε, είναι στην τρίτη θέση. Βλέπω πάλι. εντάξει, Νορμάλ τα υπόλοιπα. Συγγελία. Θα τα διαβάσω. Μόλι επιστρέψω από τι διαφημίσει, θα τα διαβάσω. Γιατί τώρα με μπήκα στον πειρασμό, είναι η αλήθεια. Και θα, θα, ασχοληθούμε. Οπότε, πριν πάω σε διάλειμμα. Να, να ασχοληθούμε λίγο με τις πολιτικέ πολιτικές Να διαβάσουμε πρώτο σελίδα και θα αφήσουμε μετά αθλητικά μετά τι uh, διακοπές. διακοπέ. Ποια χαλκιδική είναι τοπική Θα θέλατε να έχετε τι παραλίε που έχει χαλκιδική εκεί στην Κρήτη. Θα πω εγώ. Θα ήθελα να έχουν τι παραλίε χαλκιδική στα επτάνησα. Σε όλα τα επτάνησα. Και όχι, άντε, όχι τι παραλίε απαραίτητα. Το καιρό που έχει στη, στη χαλκιδική. Γιατί άμα πα τώρα σε τίποτα κέρκυρε σε λευκάδα, σε ζάκινθο κλπ. Για να κάνει μπάνιο. Άμα δεν έχει 700.000 μποφόρ εκεί μπορεί να καταφέρει να κάνει ένα μπάνιο τη προκοπή. Για να μην πα στο πρώτο κατσίκι μόνο στη λευκάδα που είναι από άλλο επίπεδο. Από άλλο ανεκδοτό βγάλμένη. Όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Ναι, δηλαδή, τι να, τι να πρωτοσχολιάσουμε τώρα για, για τι παραλίε. Στη Χαλκιδική έχει και α, μόνο άμμο. Δηλαδή, εγώ όσα χρόνια πάω, έχω πάει στη Χαλκιδική δεν έχω φύγει και έχω πει πολύ πω, 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 χάλια παράλυε εδώ πέρα. Ε, δεν είναι Κατερίνη τώρα δηλαδή να, να πεις ότι οι μισές παραλίες εκεί πέρα στην πιερία δεν βλέπονται. Επίσης λέει χθες, ε, το εγώ θα τα διαβάζω αυτά που στέλνεις, ε, χθες λέει ήταν περισσότερες οι κορασίδες. Απλά δεν ανέβηκε λέει εκείνη η φωτογραφία, η φωτογραφία για να μην ζηλέψει ο κόσμος. Ποιο κόσμος Παναγιώτη. Τα λαγωνικά του Φρέντο Κωνσταντίνο θα βρούνε όσου κρύβονται και το παίζουν αθώες περιστερές και θα κυνηγηθούν. Θα κυνηγηθούν όλοι. <Στον> το μετά νιώσα. Θα ασχοληθώ με, αθλητικά, με Πέντε λεπτάκια μείνανε. Θα τι επετάξουμε τι αθλητικέ εφημερίδε. Να φεύγουν να μην έχουμε να ασχοληθούμε στην δεύτερη ώρα. Να πάμε φορτσάτι για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο μισό τη εκπομπή. Μια και είπα όμω φορτσάτι, να δούμε λίγο τι γίνεται και στα θέματα με ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θέματα με τον Άρη. Να ασχοληθούμε και λίγο το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Ξεκινώντα. Από τι αθλητικέ εφημερίδε και την Sport Day. Έτσι γίνεται το deal. Μα αναφέρει η Sport Day τα τρία κλειδιά για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Βηγιαφάνε. Ο οποίο, αν είναι, θα, το έχουμε ξαναπεί σαν εκπομπή, θα είναι ο Βηγιαφάνη ήρωα. Τα βρήκε με Ταμάρη ή Ταμαρή, ή Τάμαρη, δεν ξέρω, Τάμαρη δεν νομίζω, σαν το Σάμαρη, ο Ολυμπιακό, για τον παίκτη ο οποίο είναι ψηλά στο ράφι των Ερθρολεύκων και φαίνεται να έρχεται. Καυτό όταν πρέπει, μα αναφέρει η Sport Day για τον Oliveira. Να ποιο έχει την εγκληματική οργάνωση. Αποκαλύψει από τον Αλέξη Κούγια σχετικά με κάποιε ομάδε στην Super League. Θα διαβάσετε τι Day για να ενημερωθείτε, δεν θα σα τα αποκαλύψουμε εμεί. Η Sport Time επικεντρώνεται στην νίκη του Παναθηναϊκού στο Βόλεϊ. Να μα πει στο δωρή, εσύ τι γίνεται εκεί πέρα στο, στο Βόλεϊ. Τι κάνουν οι αντιπαλοί σα. Βλέπω Παναθηναϊκό εκτό έδρα νίκη 0-3 κόντρα στον Ολυμπιακό. Και πρώτο βήμα και σημαντικό ένα από τα δύο βήματα για την κατάξυση του τίτλου. Ένα τίτλο μακριά ο Παναθηναϊκός για να κάνει τον double. Βασικά ήταν η super Cup εκείνο που είχε πάρει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Τέσσερις υποψήφοι από τον Ρέμπε, για τον Πάοκ. Αυτά ψάχνει για την ΑΕΚ. Καπαρωμένος ο Άλταμαρί για τον Ολυμπιακό. Του πάνε τα αλ και τα ελ του Ολυμπιακού είναι η αλήθεια. Μας αναφέρει η Sport Time. Live Sport α, αγγίζει τον α, θρόνο ο Παναθηναϊκός. Θέλει μία νίκη ακόμη για να καταφέρει να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα που στην αρχή της χρονιάς, αν το έλεγε θα τον περνούσαν για τρελό. Ταμάρη και Πέτροβιτς για Ολυμπιακό. Χτυπάει δύο σε ένα ο... η ερυθρολευκή ομάδα και ενισχύεται για του χρόνου. Γίνεται ακόμη καλύτερη η χρονιά για τους κόκκινους, που μετά την κατάξη του τίτλου και την επίτευξη τη εισόδου στον τελικό. Στοχεύουν ήδη στο να κλείσουν του παίκτε για την επόμενη χρονιά και ο σχεδιασμό έχει πάρει φωτιά. Σκούπα, βλέπω εδώ τον Γιώργο Τσαβίδη με ένα άσπρο φανελάκι να κρατάει μια εικονική σκούπα στο πρωτοσέλιδο τη Live Sport. Ριζικέ αλλαγέ στον ΠΑΟΚ, προαναγγελίε για Γιώργο Τσαβίδη και αλλαγέ. Και φυσικά θα κλείσουμε με μέτρο sport. Λύσε τον ΠΑΝ όχι στα δωράκια. αναφέρει η Metro Sport με το μήνυμα του Super 3 προ τον Θόδωρο Γαρυπίδη. Ο Super 3 πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα συμβαίνουν στον Άρη με αφορμή την μεταγραφή του Ματέο Γκαρσία. Σαφή μήνυματα προ Καρυπίδη. Σιωπή πριν την καταιγίδα, μα αναφέρει για τον Πάοκ. Θυμωμένο ο Ιβάν Σαββίδη με τι εμφανίσει του Πάοκ. Ετοιμάζεται για τσουνάμι αλλαγών. Έρχεται τέλη Ιουλίου. Είχε τηλεφωνική επαφή με τον Βιερίνια. Για τον κάνει προπονητή. Θα ζητήσω 800.000. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ανέβασε το κασέ μετά, μάλλον. Εν μεταξύ, αυτό το στεναχωρημένο το, το Facebook έτσι όπω το έχουν κάνει, ε, μου πρότειναν να, να ξαναπάω στο, στην πίσω μορφή, στην προηγούμενη μορφή του Facebook, αλλά θέλω λίγο να τη συνηθίσω, αν και δεν, δεν παλεύετε. Είναι πολύ κακοφτιαγμένη. Δεν ξέρω αν σα βολεύει εσά από υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, κλείνουμε και με τι αθλητικέ εφημερίδε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με πολιτικέ εφημερίδε με ζώδια, με τα θέματα τα καλοκαιρινά τη εκπομπή, με τι δικέ σα απαντήσει στο ξανθέ ή μελαχρινέ. Και φυσικά με μια ακόμη γεμάτη ώρα που θα σα λέμε τι καλημέρε μα εδώ πέρα σε όλου όσου βρίσκονται στην πόλη, στο κέντρο, στα ανατολικά, στα δυτικά. Όσοι μα ακούνε έτσι από κάποιο τρανζιστοράκι, σαν να πιάνουν BBC στα δυτικά, γιατί δεν νομίζω να έχει φέρει κέραια μέχρι εκεί πέρα. Όσου μα ακούνε στο εξωτερικό, στι Γερμανίε. Ο Δημήτρη στη Γερμανία, ο Γιώργο από την Γερμανία και γενικότερα όλοι όσοι Α, ξυπνούν με Φρέντο Κωνσταντίνο. Α, θα έχουν την ευκαιρία να μα ξανακούσουν για ακόμη μία ώρα μετά το σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι πρέπει να ξεκινούν πάντα οι δεύτερε ώρε. Θα έχουμε στάνταρ τραγούδια. Άμα μπει αυτό, δεν δε θε να βάλει ατσίπουρο, δηλαδή κάτι. <Και> δεν σκέφτεσαι πού θα βγει το βράδυ. Να, να το κουνήσει, ε, να λυκνιστεί. Αθλητικό λίμπερο 107,4. 5 λεπτά μετά τι 7. Έχω σοβαρό μήνυμα για το βόλεϊ από τον ειδικό εδώ πέρα. Τον, τον αντίπαλο αυτών των ομάδων, ένα που παραλίγο θα ήταν στο τελικό, μα λέει ότι ο Παναθυναϊκό στο βόλεϊ δείχνει ότι παρόλο που έχασε το βασικό του διαγώνιο, μπορεί να βρει λύσει και θέλει να δείξει πω η κατάκτηση του κυπέλου δεν ήταν τυχαία. Βέβαια ο κόσμο περιμένει την αντίδραση του Ολυμπιακού στο επόμενο μάτ. Με 0-3 στο Ρέντι, δύσκολα αντίδραση η Θοδωρή. Ο Θοδωρή, ο οποίο είναι δεινό παίκτη πόκερ, αν δεν το ξέρετε, σα ενημερώνω εγώ. Είναι, μετράει μόνο νίκε στο Παλμαρέτου έχω να πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο τι πολιτικέ εφημερίδε, τι οποίε τι αφήσαμε. Σήμερα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε του κεφαλιού μα και δεν έχουμε κανόνε. Οπότε θα ασχοληθούμε τώρα με τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και ξεκινάμε από τα νέα, έτσι να πούμε τα νέα μα. Εργολάβη τη Αμαρτία, μα αναφέρουν τα νέα. À, οι άλλε εξυπηρετήσει των Σιριζανέλ στον Καλογρίτσα. Σκληρό Ροκ στη Βουλή με τι uh, πορείε. Ο νόμος uh, ψηφίστηκε τελικώ αργά χθε με 187 ναι και 101 όχι. Uh, Απήχαν, uh, Γιώργο Παπανδρέου uh, Καστανίδη, κρίσιμη συνεδρία σήμερα τη κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ. Εγώ έχω να πω πάντω ότι χθε η πορεία πέρασε από, και από το σπίτι μου. Uh, πέρασαν από παντού πορείε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα σε όλε τι μεγάλε πόλει. Ταυτόχρονα σχεδόν. Αδείλωτα τετραγωνικά, 10 μυστικά για την δήλωση οδηγό για τι uh, διορθώσει. Οργή στη Μόσχα για την Αγία Σοφία προοδοποιήσει αν γίνει τζαμί όταν βλέπω προειδοποίησει Μόσχα σε Τουρκία και μετά ξέρουμε όλοι ότι θα έχουμε αγκαλιέ και φιλιά και γλωσσόφυλλα. μόνο να γελάσω μου έρχεται, μόνο να γελάσω Αυτά με τα νέα Πάμε στην καθημερινή, εδώ καθημερινά Την α, αναγνώσουμε αναγνώσκουμε Εντατική έλεγχη για να προλάβουν την αναζωπήρωση 50 νέα κρούσματα χθες Τα 27 φορούν ταξιδιώτες 7 στην Αττική Εισάγουμε πλέον και κρούσματα έτσι. Α, Αλλά παρόλα αυτά δεν, α, θα, θα αλλάξουν κάποια πράγματα Θα γίνουν και πιο ελαστικά τα μέτρα. Εμεί εδώ πέρα έτσι, το αφεντικό τρελάθηκε. Όσο βλέπουμε κρούσματα, εμεί κάνουμε ακόμη πιο. Σε λίγο θα επιβάλλουμε και τα γλωσσόφυλλα στου δρόμου. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. και τον Κιωργάκη, θα λέει Μα μάσκα, πρε, ποια μάσκα εδώ πέρα. Πάνε, πάνε, εκεί πέρα στο, με το μαράκι. δες εκεί πέρα. Αγκαλιαστείτε. Αγαπηθείτε. Τα έχουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, α, αυτά και με την α, καθημερινή εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν. Ένα ωραίο πρωτοσέλιδο με τι πορείε για το αντιδημοκρατικό. Uh, έτσι, νόμο τον οποίο πέρασαν χθε αργά το βράδυ. Διαδηλώσει είναι δημοκρατικό δικαίωμα και όχι αναχρονισμό. Uh, εφάρμοσαν το νομοσχέδιο πριν το ψηφίσουν. Δολοφονική επίθεση τη αστυνομία στου διαδηλωτέ. Έμαθα ότι προστατεύονταν και κάποιε ζαρντινιέρε, κάποια έτσι, κάποιε γλάστρε εκεί πέρα στην Αθήνα. Δημοκρατία Βεντέτα, κοτάκι τα μοντέλα τη διαπλοκή. Το Μαξίμου απάντησε στον Μαρινάκη, ο οποίο Μαρινάκη επέστρεψε και τα λεφτά από την επιχορήγηση, από την χορηγία, δεν ξέρω πώ θέλετε το πείτε το. Ο Γιώργο προκαλεί ρήξη στο κοινάλ για τον Γιώργο Παπανδρέου. Σενάρια διαγραφή διαβάζω εδώ. Συναγερμό για τα 50 κρούσματα, τα 50 νέα κρούσματα που είχαμε χθε. Κάθε μέρα είναι και λίγο ανωδική η κατάσταση. Δήλωση σοκ από Άδων Γεωργιάδη, ιδιωτική υπόθεση ή παιδεραστία πολιτικού. Ντροπή. Τέσσερι ΜΚΟ λειτουργούν ω όργανα κατασκοπία τη Τουρκία. Βαρύτατη καταγγελία Μπογδάνου από το βήμα τη Ολομέλεια. Κάρφωσε τον Μηταράκη. Οι Αυγοί φοβούνται τον λαό. Έστεισαν προβοκάτσια. Χιλιάδε κόσμο στην ειρηνική διαδήλωση που χτυπήθηκε από την αστυνομία. Α, ένα ωραίο, ακόμη ένα ωραίο πρωτοσέλιδο από την Αυγή και στη ληστικά και αυτό, με αυτά που λέει κόντρα ντροπή τη κεντροαριστερά πρόβα συνεργασία Κυριάκου Φόφη με όχημα τον αυταρχικό νόμο για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Άγρια επεισόδια στο Σύνταγμα. Παρέτσι Χρυσοχοίδη ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα, το δύσκολα το προσθέτω εγώ. Πάμε στον ριζοσπάστη. Ο λόγο θα τον ακυρώσει, ο, ο λαό θα τον ακυρώσει στην πράξη. Χιλιάδε εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και ο νεολαίοι έστειλαν μήνυμα ότι ο νόμο που ψήφισε φέση κυβέρνηση θα μείνει στα χαρτιά. Uh, σύμφωνα με τον κύριο Κουτσούμπα, η ιστορία είναι γεμάτη από νόμου που uh, βρικολάκησαν, από νόμου που ήθελαν να βάλουν uh, στον uh, γύρο την ταξική πάλι. Uh, τη ριζοσπαστική σκέψη και δράση τελικά όλου του έμειναν στα χαρτιά. Α, uh, στο κενό έπεσε προβο το προβοκατόρικο σχέδιο τη κυβέρνηση να διαλύσει τον μαζικό συλλαλητήριο. Μαζικέ συγκεντρώσει σε Θεσσαλονίκη και άλλε πόλει. Δύσκολα, Παναγιώτη. Δύσκολα. Μάλλον δεν σε ενημέρωσαν για το πόκερ. Δεν σε ενημέρωσαν. Uh, εντάξει, θα μου πει πότε να προλάβουν να σε ενημέρωσουν. Δύσκολα να πονάω εγώ για πόκερ. Λίγε φορέ ο Θεό κάνει τα ρεπό του και κοιμάται. Να ξέρετε, λίγε φορέ. Εδώ, ε, ε, χθε επήλθε η δικαιοσύνη και πάλι. Αυτά και για τι εφημερίδε. Νομίζω τα καλύψαμε τα περισσότερα θέματα. Α, αφήσαμε όμω. Εσπρέσο. Άγγιξε τον εκτελεστή του άντρα τη. Αναγνώρισε έναν εκ των δολοφόνων α, του Γιάννη Μακρύ. Α, η χαρούμενη Βικτόρια Καριδά τα, τα είδε όλα στο δικαστήριο. Η μεγάλη Δευτέρα του Αγγελίδη. Θετικέ οι εξελίξει από την υπόθεση με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Ο οποίο. Δεν, δεν θέλω να πω σιγά σιγά γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολε σε οι καταστάσει με τι επιστροφέ, με τι με θεραπείε μετά από τόσο σοβαρά ατυχήματα. Αλλά α ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει, θα επανέλθει και θα ανακάμψει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά και με την Εσπρέσο. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θεματάκια μα. Όπω είπαμε. Λονδίνο το πρώτο Λονδίνο η πρώτη επιλογή Η πρώτη επιλογή δηλαδή για να πας Σε τουριστικό μέρος Για καλοκαίρι Για χειμώνα Ελπίζω να είναι για όλο το χρόνο έτσι. Αν και βλέπω ότι είναι για καλοκαίρι Γιατί βγαίνει τέτοια εποχή περίπου Τα βραβεία διεθνούς φήμης Λοιπόν για τις πόλεις Λέει και σε κάθε πόλη το τι, τι να πας να δεις Πρώτο πρώτο Λονδίνο με το μουσείο, α, το Sir John Swan α, μουσείο το... που Έχει κάτι πράγματα εδώ πέρα εδώ μεταξύ για το Λονδίνο, αυτά πρέπει να πας να δεις Άμα πας στο Λονδίνο θα πας να πας στο τρένο για να πας στο Μάτιστερ και το Λίβερπουλ Αυτό είναι το τέτοιο Α, πας να δεις κανά... το γήπεδο της Chelsea. θα πας να δεις τέτοια πράγματα Της West Ham, δεν πάω να καταλάβω τι... τι σκεπτικό υπάρχει Άμα είναι και τα υπόλοιπα έτσι θα κράζω τώρα Λοιπόν, Παρίσι, για να δούμε Ah, α, και το, και το Παρίσι ό,τι να είναι, λέει. Ό,τι να είναι, δείχνει και για το Παρίσι. Παρίσι δεύτερο, λοιπόν. Κρήτη-τρίτη. Τέταρτο, το Μπαλί. Όχι τον Τινό. Δεν θα πάτε να. Πατσά δεν έχει, δεν θα πάτε να πάτε πατσά. Δεν θα πάτε να μιλήσετε για τον Άρη. Α, πέμπτη, η Ρώμη. Α, στο νούμερο 5, λοιπόν, η Ρώμη. Έκτο, το Πουκέτ. Στην Ταϊλάνδη. Το μεγαλύτερο νησί τη Ταϊλάνδη. Και ένα διεθνή μαγνήτη για όσου αγαπούν τη θάλασσα. Δηλαδή, θα πα στο Πουκέτ και θα, θα πει επειδή μου αρέσει η θάλασσα. Λέει, ό,τι και να πα εκεί πέρα στο Πουκέτ, όλα τροπικά και τέτοια θα σου φαίνονται. Με ενθουσιασμό, λέει, έρχονται οι επισκέπτε κάθε χρόνο. Uh, Blue Lagoons και Salmon Sunsets uh, και ηλιοβασιλέματα λέει πας και βλέπεις εκεί πέρα Εντάξει, άμα, άμα τη Σαντορίνη, πάτε στο Πουκέτ. 7 η Σικελία στην Ιταλία, έτσι πιο, για πιο γραφικέ και underground ε, καταστάσεις. καταστάσει. εδώ η Μαγιόρκα, αυτό το, το ακούω. Το ακούω αυτό στο, στην Ισπανία. Η Μαγιόρκα, ένατη η Μπαρσελόνα στην Ισπανία επίση, που πολλοί λένε ότι είναι από τα πιο μαγικά μέρη και οι πιο ωραίε πόλει στον, στον κόσμο, γενικότερα όχι μόνο για να επισκεπτείς 10η Κωνσταντινούπολη α, και αυτό το ακούω, αν και για καλοκαίρι δεν νομίζω να, να καίγεται και όλες να πάει οι αμμώδεις ακτές της Γκόα στην Ινδία είναι επίσης ένα hot προορισμός στην 10η θέση 12ο το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκεί πας για πολύ high καταστάσεις και πας δηλαδή αν έχεις δουλέψει για μια, για μια μισή ζωή περίπου πας ένα διήμερο στο Ντουμπάι ε, βολεύει, βολεύει. Δομινικανή Δημοκρατία στο 13. Μπαγκόγκ στο 14. Εκεί κι αν είναι underground οι καταστάσει. Ειδικά τώρα που πα με, μετά κορονοϊού εποχές σε τέτοια μέρη. Στο νούμερο, 6, δε, δε, στο νούμερο 16, Πράγα. Λοιπόν, εδώ θα κράξω τώρα λοιπόν. Αν είσαι κάτω από 30, δεν είσαι, δεν είσαι ρεζερβέ. Να πα δηλαδή με, με πρόσωπο, με κοπέλα και επιλέξει να πα στην Πράγα, προλαβαίνει, έχει ακόμα 40 λεπτά και μέχρι να κλείσουμε. Στείλε μου ένα μήνυμα, σε παρακαλώ, να, να, να σε σκίζουμε ολόκληρη την εκπομπή και να πιάσουμε και λίγη από την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, που θα πα στην Πράγα και πάντα το επιχείρημα είναι παραμυθούπολη. πολύ παραμυθού πολύ η Πράγα. στην Τσεχία ήθελαν να κάνουν πρωτάθλημα και είπαν αφήστε το καλύτερα, δεν μπορούμε να ζούμε εδώ πέρα. Και εσεί θέλετε να πάτε να δείτε την Πράγα, να δείτε τι γέφυρε και τα... και τα ποταμάκια και αυτά. Έχει ωραία τοπία λέει. Δε... Κοίτα, να πάμε να φάμε εκεί πέρα γιατί έχει ωραίο τοπίο. Ποιο ποιος με τον πέμπρο σφατά μπορεί να μην έχει τόσο καλό φαΐ, αλλά έχει ωραίο τοπίο. Δεν πάει να γυρίσουμε ταινία. Ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα και είμαστε όλοι ο Σπύρο Σούλη. Θα ασχολούμαστε με το. με τον ντεκόρ, θα ασχολούμαστε με το. με το Feng Shui. 18η θέση η Ρόδο στα 12 νησά, Δεύτερη συμμετοχή από Ελλάδα. Έτσι, πονάτε. Δεύτερη συμμετοχή μόνο η Ελλάδα μέχρι στιγμή. Κούβα στο 19. Εντάξει, κούβα το, το, ακούω έτσι, και αν και αυτό είναι ακριβό σπορ. Σιέμριαπ στην Καμπόντια το 20. Θα παίξουμε μετά και λίγο Dead Kennedy, αλλά, αλλά δεν ταιριάζει στο ύφο τη εκπομπή. Στο 21 το Μαρακέ στο Μαρόκο. Το, το Μαρακέ, το οποίο δεν είναι η πρωτεύουσα του Μαρόκο, που πολύ ευθαρσό Ακόμη υποστηρίζεσαι. τώρα τώρα είναι η πρωτεύουσα. Στο 22 έχουμε Λισαβόνα, Πορτογαλία. Έτσι, έχουμε ακόμα νοπέ οι μνήμε νοπές από το Euro. Στο 23 έχουμε Τόκιο, Ιαπωνία. Να είχαμε να λέγαμε. Στο 24 έχουμε το Κιώτο από την Ιαπωνία. Back to back η Ιαπωνία. Και στο 25 Νέα Υόρκη. Αντί να πα δηλαδή καμιά Φλόριντα να κάνει λίγο ζωή, θα πα στη Νέα Υόρκη. Να φας καυσαέριο. Δηλαδή αφήγει από το καυσαέριο τη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα και να πα στη Νέα Υόρκη. Εγώ λέω να πα να, να ζήσει ένα ταξί να κάνει διακοπέ. Καλύτερα είναι. Θα πάμε λίγο να διαβάσουμε μερικά, μερικά, essentials που πρέπει να έχετε μαζί στην παραλία. Λέει πρέπει να έχετε μαζί ένα βιβλίο για να διαβάζετε. Ε, θέλω να ξέρω αν υπάρχει κάποιο ακροατή δικό μου, ο οποίο όχι μόνο διαβάζει βιβλία, αλλά διαβάζει βιβλία και στην παραλία. Στα βιβλία βέβαια δεν πιάνονται οι αθλητικές έτσι. Μην αρχίσετε τώρα, εγώ διαβάζω Sport Day, διαβάζω μέτρο Sport και... Αυτά δεν πιάνονται. Θέλουμε να, διαβάζετε κανονικέ εφημερίδε. Αν διαβάζει κάποιο, 2310-287-888, να μα πει και για όλα τα θέματα, θα, τον θα το τεντώσουμε όποιο βγει. Θα μα πει για ξανθέ, για μελαχρινέ, για τα πάντα θα μα πει. Αλλά θέλουμε να μάθουμε αν είσαστε από αυτού που βγαίνουν στην παραλία κάτω από τον ήλιο, που είναι ήδη δύσκολα τα πράγματα και διαβάζουν. Και άντε να είσαι σε καμιά ψάθα, σε καμιά ερημιά, θα διαβάσει. Άμα είσαι κάτω από κανένα ίσιο ωραίο παχύ έτσι και αντί να κοιμηθεί, δεν και ένα διάβασμα. Αν είσαι τώρα στο πιτσόμπαρο που από τη μία μεριά ακούγεται η, μουσική στη διαπασόν, από την άλλη έχει τα μαγιό να παρακολουθεί. Και από την άλλη έχει το μικρό γιοργάκι που σου πετάει άμμο. Ε, πώ θα διαβάσει τώρα. <σhteυνο> <σhteυνο> Αυτό για το νούμερο 2 στο Παρίσι. Το δεύτερο, πάρτε λέει μαζί φρούτα. Να φάτε φρούτα. Γιατί όσοι πάτε στη θάλασσα και το βλέπω τώρα τελευταία σα story στο Instagram, από γυναίκε, εντάξει, οκ. Okay. Τρώνε όλοι φουρτοσαλάτα στη θάλασσα. Ε, ποιο κουρεδεύεται. Η διατροφή στη θάλασσα είναι καφέ, λουκουμά και πιτόγυρο μετά φεύγοντα. Δεν έχει κάτι άλλο. Και άμα θε, παίρνει και ένα κοκτέιλ διαμέσα. Αριστερή, παίρνετε μπύρε. Ε, το ίδιο πράγμα είναι. Λέει ο τι κακό έχουν ρε, τα κοκτέιλ. Ναι, δεν είπα εγώ ότι έχουν κακό τα κοκτέιλ. Είπα ότι αυτή είναι η σωστή, ενδεδειγμένη έτσι επιλογή στο, στη θάλασσα, στην παραλία. Αν και θα κράξουμε μια μέρα και για τα κοκτέιλ. Που ξαφνικά όλοι νομίζετε ότι είσαστε στο Μαλιμπού. Που μου πηγαίνατε μέσα στην καραντίνα, μόλι τελειώνει η καραντίνα και πίνατε κοκτέιλ στην. στην Κορομιλά και στην. ξέρω εγώ. Ανακαλύψατε στο κέντρο τη πόλη ότι σα αρέσει το κοκτέιλ ξαφνικά. Και γινόταν ο κακό χαμό. Και ερχόταν ο χαρδελιά με ελικόπτερο και σούπερ Πούμα. Για να σα μαζέψει. Είστε έτοιμοι για το νούμερο 3. Το νούμερο 3 είναι ένα από, αυτά, από τα πιο αγαπημένα μου, το οποίο δεν το κάνει κανένα άντρα το συγκεκριμένο. Λέει θα πάρετε μαζί σα αντιλιακά, πληθυντικό, αντιλιακό ένα για το σώμα, ένα για το πρόσωπο με διαφορετικό δίκτυο για να προφυλάσσεστε από τι βλαβερέ ακτίνε του ηλίου. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η λίστα έχει βαλθεί να μα παντρέψει. Είναι αυτό το, το μήνυμά τη και όχι το για τι οικονομικέ διακοπέ. Να είχαμε να λέγαμε είναι το μήνυμα αυτό. Δεν υπάρχει κανένα που να βάζει διαφορετικό αντιλιακό ένα για το πρόσωπο και ένα για το, για το σώμα. Χωρί να έχει κάποιο σοβαρό θέμα με κάποια αλλεργία στον ήλιο ή, ότι, ή να έχει την κρίνια τη γυναίκα από δίπλα. Η εκπομπή βέβαια προστατεύει και θέλει να δώσει το μήνυμα ότι να φορά το μηνυμα οτι να φοραει το αντιλιακο Εντάξει, αν δεν χρειάζεται να φοράτε τώρα διαφορετικό για πρόσωπο και για τέτοια, αν φορέσετε ένα και βάζετε τακτικά, είσαστε μια χαρά. Δεν θα έχετε θέμα. Και να μην εκτίθεστε πολύ στον ήλιο. Παιδιλάκια για τη θάλασσα. Για τι πέτρε. Για τι μητερέ πέτρε. Παίρνετε παιδιλάκια για τη θάλασσα. Και νόμιζα ότι μόνο εγώ το έχω ζήσει αυτό το. Γιατί δεν αγοράζει παιδιλάκια αφού παραπονιέσαι για τι πέτρε στη θάλασσα. Δηλαδή, επειδή παραπονεθήκαμε κάποια στιγμή στη ζωή μα ότι δεν μπορώ να πάω αυτή τη θάλασσα εδώ πέρα γιατί μέχρι να μπω ή μέχρι να καταφέρω να, να, να περάσω τα κύματα, έχω φάει γόνατα, έχω φάει αστραγάλους και έχω φάει μέχρι και λαιμό. Για, γιατί είσαι κοντά αυτό και πέφτω στις πέτρε. Ε, πάρε, πάρε παιδιλάκια. Ε, σε λίγο, αφορά με και ειδική στολή βατραγανθρώπου. Το άνθρωπο είναι ανυπόγραφο εν τω μεταξύ, Εννοείται ότι δεν τολμάει κανεί να το, το υπογράψει αυτό το πράγμα που είναι η στη γυναίκα. Να, ε, ό, ναι, οκ. Okay. Θα φορέσει και παιδιλάκια, θα φορέσει και αντιλιακό, ναι, αλλά θα φορέσει και ένα μπικίνι. Στο τέλο. Εσόρχο μέσα από το μαγιο. Αυτό νομίζω εδώ, εδώ, εδώ μπορεί να, ε, να είναι πλάκι και κάποιο άντρα μετροσέξουαλ έτσι 25η χυψτερά. Με το να φοράτε και εσόρυχο μέσα από το μαγιό. Γιατί λέει, α, το έχω ακούσει σαν δικαιολογία, ότι με, με κόβει το σπασουάρ. Γιατί λέει δεν θέλω να γεμίζω άμμο. Ότι μετά δεν θα πα να ξεπληθεί, ξέρω εγώ. δεν θε να γεμίζει άμμο. Χειροτερεύει η κατάσταση. Χειροτερεύει η κατάσταση. Σημαίνουν άλλα δύο. Υπόμονη, άλλα δύο, άλλα δύο έμειναν. Selfie stick. Για να βγάζετε, λέει, selfie με όλη την παρέα. Με όλη την παραλία βγάζει με το selfie stick. Γιατί είναι από πίσω κρυτάκι, με την κοιλιά απ' έξω. Είναι το παιδάκι του που παίζει με, τα... με την άμμο χωρί μαγιό και... και βλέπει όλη τη γειτονιά ξαφνικά. Κάποιο που θα δει τη selfie σου στο facebook. Παρ' όλα αυτά, selfie stick. Για να μπορεί να βγάζει μακρινέ φωτογραφίε. Μα ενημερώνει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Το τελευταίο νομίζω όλοι το γνωρίζετε ποιο είναι. Και όλοι αναμένετε το τι μπορεί να είναι. Το πιο, ένα από τα πιο εκνευριστικά αναγκαία πράγματα σε μια παραλία. Ένα από τα πιο εκνευριστικά πλέον όχι τόσο γιατί έχουν μεριμνήσει κάπω στι παραλίε και στι θάλασσε, και αυτού που θέλουν να το κάνουν αυτό του στέλνουν λίγο παραπέρα. Παρ' όλα αυτά, ρακέτε. Ο Τάκα και ο Τούκα, ήθελα σήμερα να είναι και ο Παπαδοπολίτη για να το σχολιάσει αυτό. Ο Τάκα και ο Τούκα έχουν πλέον, του υποστηρίζουν και τα sites. Τους υποστηρίζουν και οι αρθογράφοι, λέει πάρε ρακέτα για να παίζεις, για να ενοχλείς τον κόσμο. Να, να φοβάσαι εκεί που κάθεσαι, άμα κάθεσαι και γι' αυτό ποτέ δεν κάθεσαι κοντά κοντά στην, στο ακρογιάλι, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να σκάσει πάνω σου μπάλα με πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Το κλείνω, το κλείνω αυτό το παράθυρο, το κλείνω αυτό το, το κακό παράθυρο στο ότι πρέπει να έχετε μαζί σα στι παραλίε. Θα δώσουμε μια, σε μια ολόκληρη θα δώσουμε το ότι πρέπει να έχετε κανονικά μαζί σα στι παραλίε και όχι αυτά εδώ πέρα που σα λένε, που σίγουρα είναι Αθηνέο αυτό που το έγραψε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Θα πάμε να κάνουμε τη διακοπή μα τελευταίο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε φυσικά με ζώδια, με ανέκδοτα και πολλέ πολλέ εκπλήξει εδώ στο καλοκαιρινό αθλητικό λίμπερο. Στο καλοκαιρινό Φρέντο Κωνσταντίνο, άλλη μισή ωρίτσα, γιωμάτι, γιωμάτι. Πάμε για ένα διαλυματάκι πολύ πολύ σύντομο και ερχόμαστε. Επειδή βγάλατε γλώσσα στο διάλειμμα και επειδή πολύ παίζετε ρακέτε και είσαστε και ένθερμοι υποστηρικτέ, να σα πω ότι η πρόταση το πάμε να παίξουμε ρακέτε δεν συνοδεύεται, δεν είναι ποτέ μόνη τη. Συνοδεύεται με, με ένα αχ στην αρχή και είναι Αχ, πάμε να παίξουμε ρακέτε, Μωρέ. Αυτό είναι, αυτή είναι η έκφρασή σα. Αυτό είναι το ύφο σα και αυτό είναι έτσι το, η, η αρενοπή σα κατάσταση εκείνη την ώρα που το λέτε αυτό. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο, εδώ. Πάρε έτσι ακόμη ένα εικόσα λεπτάκι, περίπου. Α, θα πάμε μαζί. Α, θα δώσουμε πάσα φυσικά σε αθλητήριο και ζούμε σου α, για να πάτε μετά μέχρι τι 10. Α, ξέρετε πώ πάει το πρόγραμμα σήμερα Παρασκευή είμαστε ακόμη πιο χαλαρά. Ετοιμαζόμαστε για ένα δυνατό Σαββατοκύριακο. Να τελειώνουμε σιγά σιγά και με τα playoff για να είναι ακόμη πιο χαλαρά τα Σαββατοκύριακα. Να κάνουμε και εμεί τις τι διακοπέ μα μέσα στην πόλη. γιατί το να είσαι μέσα στην πόλη και να έχει πάρκινγκ όπου θε, γίνει και λίγο διακοπέ. Το χαίρεσαι λίγο. Χαιρόμαστε που φεύγετε. Δεν, δεν σα το κρύβουμε. Χαιρόμαστε που η Θεσσαλονίκη αδειάζει σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ μαζεμένοι όλο το χρόνο. Έτσι λίγο να, να αραιώνουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ζώδια. Έτσι να, να δώσουμε τι προβλέψει μα που βγαίνουν. Κάθε φορά και βγαίνουν όλο και περισσότερο. Να μα πει, ο, να, να μας πείτε γενικά πώ πηγαίνετε. Αλλά πριν πάμε στα ζώδια, να πάρουμε τον φίλο που περιμένει στην ε, γραμμή. Καλημέρα σα. Εσύ αυτή στην Αλαμονία έχει πολύ ωραία φωνή. Ναι, τι, ε, <laughs> τι έλεγε, τι έλεγε. Δεν ξέρω, για πήρα τα τον αθλητικό Λίμπερο, πάρα πολύ ωραία φωνή. Α, <laughs> είδε. Εντυπωσιάστηκα. <laughs> τι κάνετε, καλημέρα σα. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Καλά είστε. Καλά είστε. <laughs> Δεν θυμάμαι το ζώδιο όσο τι έλεγε χθε εσένα. Δεν θυμάμαι. Ναι, Μήπω το βρήκε. Λε. <laughs> ότι θα έχω δυσκολίε. Ότι θα έχει έτσι δυ δυσκολίε με. Ναι. ή θα έχω υπερβολικέ ευκολίε. Πω, 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 πω. Τι κάνετε, Τι τώρα... Εμεί καλά είμαστε. Τώρα... Εσείς ζείτε, είστε καλά, είστε ζευγάρι. Ζω, ζω, ζω. Mm. Βλέπω Shopping Star αυτή τη στιγμή. Εξαιρετικά. <laughs> δηλαδή νομίζω Shopping Star και η εκπομπή είναι τα πιο τα, τα, Εννοείται, <laughs> δηλαδή. εννοείται. Να το πρωί και να βλέπει Shopping Star είναι πάρα πολύ. Ξέρεις τι, όχι, το Shopping Star εμένα μου αρέσει γιατί ξέ, έχει τον, α, τον τύπο που κάνει τα voice voiceover. Αυτό, από αυτό. Αυτό, Γι' αυτό το βλέπω. Γι' αυτό τον τύπο που θέλω να το γνωρίσω αυτό τον άλλον. Λέγαμε, ακούω. Ε, ναι, επειδή μου λέγαμε τους φίλους μου πάντα α, το λέμε αυτό, α, ότι το shopping center αξίζει να το βλέπεις μόνο γι' αυτό. Έτσι, τι κάνατε, τι κάνατε. Τι... Τί... Σας άκουγα να λες ότι χαίρεσαι που φεύγει ο κόσμος και αδειάζει η πόλη και μπες στο ναι. και τέτοια αντίθεση. αυτό. Εντάξει, εσύς έχετε μηχανή, ε, δε τί, το, δεν συμμερίζεστε τον πόνο μας. Και, και πάλι η κίνηση είναι σπαστική ακόμα και με τη μηχανή, ώρες ώρες τόσο ανυπόφορη. Εντάξει, βέβαια, ε, να μιλάει και... κάποιο μηχα... με μηχανή για, την... για το σπαστικό στο δρόμο είναι νομίζω πολυτέλεια. Πρώτοι είσαστε που εκνευρίζετε κόσμο, νομίζω. Που εκνευρίζουμε εμεί ή που, που μας εκνευρίζετε εσεί και εννοείται. δεν μα υπολογίζετε. Σε παρακαλώ. Τι να ανοίξουμε κόντρα αυτοκινητών με μηχανοκινητών. Ο, ότι όταν οδηγάς αμάξι, δεν σε ενοχλούν ναι. τα μηχανάκια που περνάνε όπω να είναι από δίπλα. Αχ, έπρεπε να ήμουν εκεί να σε κυνηγάω μέσα στο στούντιο όλη την ώρα. Ο Α, ειδικά τώρα δεν θέλω να, να, μπω σε αυτό το ρίσκο. Δεν θέλω να. Όχι, <laughs> ναι, δεν σε συμφέρει <laughs> με τίποτα. Ναι, δεν με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Πώ λέμε, θα χεστούμε. Πρόσχε. <laughs> ναι. Τα είπε τα ζώδια σήμερα. Τώρα αυτά έλεγα. αυτά έλεγα. Α, ναι. ναι, α, ναι, ναι. Το είπε στο δικό μου. Από το δικό σου, ξεκινήσω το δικό σου. Άντε, πε το δικό μου να τα ακού και να κάνουμε και την κλήρωση για το Πάκο Ολυμπιάδα. Φίλε, ηχθεί. Με το με. εξάγωνο Αφροδίτη Κάτι για γεωμετρίε λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Επικεντρώνεσαι σε εργασία, σπίτι και οικογένεια. Συγγενικέ <χαλώ> σχέσει. αυτό, εργασία στο σπίτι. <συγεντρώ> ναι, εργασία στο σπίτι. Συγγενικέ σχέσει εξομαλύνονται όπω και θέματα που είχαν προκύψει μέσα στο σπίτι ή σε κάποια υπόθεση με ακίνητα. Η θαλπορή του σπιτιού είναι η προτεραιότητά σου και είσαι πλέον σοβαρό και όρημο όσον αφορά τα εκφραστικά σου μέσα και τι επικοινωνίε σου. Οι οποίε εμπλουτίζονται με ηρεμία, συνέστημα αφοσίωση στου στόχου και τη σύνεση. Σε κάτι πιο εκφραστικά ναι. δεν γίνεται. Ναι, θα, θα, ε, Θετικέ λέει θα είναι επαγγελματικέ εξελίξει χωρί ιδιαίτερε όμω αλλαγέ. Θα προκύψουν ξαφνικά έξοδα στο, για το σπίτι και την οικογένεια. Χαρτί να... Oh, χαρτί, να πάρε. πάρετε. χαρτί να πάρετε. Ναι, ναι, ναι. Στα αισθηματικά, αν είσαι δεσμευμένο, να θυμάσαι πω η διέστησή σου είναι αυτή που θα σου δώσει την απάντηση για το, τι... για το αν πρέπει ή όχι να μιλήσετε τώρα με τη σύντροφό σου για τα προβλήματα τη σχέση σα. Αν είσαι ελεύθερο, ένα άτομο από το ερωτικό σου παρελθόν πιθανό να σε προσεγγίσει σοβαρά α, και για σήμερα. Μην παρασύρεσαι yeah. όμω. Μην παρασύρεσαι σε μια σχέση που έχει... σε έχει πληγώσει πριν το σκεφτεί όρημα και λογικά. Μια χαρά. Μια. Ωραία. Μια. Εντάξει, καλό δρόμο είμαστε. Θέλετε να κάνουμε την κλήρωση, ή? θέλετε να πω ένα νούμερο από το 1 έω το 7.000. <laughs> ε, θα πω εγώ νούμερο. Όπα. Ναι. Ωραία. Περίμενε. Βάλε λίγο μουσική να το οργανώσουμε λίγο. ναι, ναι, ναι. Για μισά... να, 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 ταιριάξουμε τι λίστε μα, γιατί είμαστε ναι, 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 εξ αποστάσεω. Ναι ναι, 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 ναι. θα παίξουμε μπίγκο, ναι. λοιπόν. Άντε, άντε. Βάλε 10 δευτερόλεπτα μουσική. Λοιπόν. Εντάξει, τυχαίο ότι έβαλε ρεμό. Έτοιμο τον είχα να σου πω την αλήθεια. Έτοιμο τον είχα. Έτοιμο τον είχα. Θα βάλω μετά Χατζηγιάννη να το ισορροπήσω. Εντάξει, θα κλείσω μετά. θα σε ακούσω στο τελευταίο τέταρτο. Κάτω τα χέρια από το Βιχάλη του Χατζηγιάννη. Κάτω τα χέρια. Να είδε παρεμβολέ και αν το κινητό τρελάθηκε τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω νούμερο. Εσύ λε νούμερο. Εγώ λέω νούμερο από το 1 μέχρι το. Θέλω να μου πει από το 1 μέχρι το 12. Μάλιστα. Θα πω το 9. Ωραία. μου το 9. Ωραία, μισό λεπτό το 9. Το 9 θα λέτε είναι... Να μου ναι, το 9 ναι, ναι, να ήμουν εγώ. Κωνσταντίνε Παπαδονολάκη, ναι, ναι. Ναι, θέλω <laughs> να το δώσω το δώρο μου σε άλλον Κάτσε, γιατί ξέστε, δεν μπορώ ναι. να πάω. Εγώ όταν <laughs> έταζα τι τις μέρε που τάζουμε για την εκπομπή, λέμε το προτέρημα που θα έχετε κερδίζοντα είναι θα έχετε την ευκαιρία να γυμναστείτε δίπλα στον Κωνσταντίνο Παπαδονολάκη. Οπότε, Φυσικά, είσαι, είσαι προσώ. σταθερά. Είσαι μια σταθερά εκεί Φυσικά, πέρα. Ναι, Το θέμα ναι, ναι. είναι ότι είσαι πολύ και σταθερά και εκεί δεν πέρα. Γίνεται. Αυτό, αυτό αυτό. Και... αυτό. αυτό, Αυτό, Ο Γιάννη ο Κατσίκη είναι ο νικητή. Έτσι. Ναι. Ένα κατσίκη θα γυρμναστεί. ο, ο Γιάννη είναι ο κουρατή μα από τα Ανατολικά. Οπότε θα του κάτσει και α, λίγο α, κουτί. Ναι, α, ο Γιάννη είναι α, μια. Αυτό. Οπότε θα... Άρα. τώρα για... για, γυμναστική δεν τον, δεν πολύ έχω, αλλά δεν τον είχα και για να οδηγάει. Οπότε οδηγάει κιόλα, λέει αυτό. Σωστό. Εντάξει, ένα ναι. μήνα θα πάει ρε φίλε στο Πάκο Ολυμπιάδα και στην πέση των 78. Να το αναλάβει ο Μαυράκη και ο Μάμαλη, όπω έχει αναλάβει εμά, να αναλάβει γι' αυτό. Έτσι, να πάμε. Εμεί θα είμαστε από, δί, από δίπλα με, με καφέδες. καφέ. Εμεί θα πάμε θα για καφέ. Κοιτάμε. Ναι, και πέρα. λέμε, ναι. πού, κοίτα, ε, κοίτα, γυμνάζει τον. Οι νέοι γυμνάζονται στι μέρε μα. που Φού η νεολαία αυτή, τι, τι φωνή έχετε για το Ολυμπιακό Σπάοκ την Κυριακή, για να σα κλείσουμε. Ολυμπιακό Σπάοκ, ε, την Κυριακή. Ε, εντάξει. Τι να πω τώρα. Δεν λέγονται αυτά στον αέρα. εντάξει, εμεί ε, δηλαδή, νομίζω... πώ λέγαμε, πώς λέγαμε για, τον Ολυμπιακό, για το Άρη Ολυμπιακό, εύκολα διπλό. Ε, εντάξει, διε, διε, αντικειμενικά. Ε. Κάτι, κάτι ανάλογο δυστυχώς φοβάμαι, Λες... όχι για εύκολο διπλό. Λες τώρα που το είπα να έχουμε τίποτα κανένα στόριο που Καρυπίδη και να λέει τσίπ είσαι ξέρω εγώ μεγάλος τέτοιος. Ε, ο θα... ο Καρυπίδη πάντως μ' άρεσε χθες, να ξέρεις. Η mm, ναι, ανακοίνωση δηλαδή... του καρυπίδη μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm. Εντάξει, δηλαδή αν ήμουν αριανός θα, θα μ' άρεσε υπερβολικά πολύ. Mm, τώρα, δε... Απλώς μ' άρεσε γιατί τέτοιους παράγοντες mm. θέλω. Δεν παίρνω θέση. Δε δε δε, δε δε <σχε> δεν χρωματίζομαι. δεν χρωματίζομαι. Δε ναι, θέση. ναι, μη μην χρωματιστεί. Σαν χρωματίζομαι εγώ, ναι. μέχρι να με βρούσε κανένα χαντάκι. Ναι, κάνα... Τώρα, κάτω από τη φανέλα έτσι, την, εκείνη που φορά τι προπονήσει, έχει και από κάτω και μια <σχε> που γράφει <σχε> υπερτρία. 3. Άμα σου πω ότι. Τώρα ειλικρινά θα σου φωτώ. Τώρα φορά και την. το βράδυ, σήμερα δηλαδή, φορούσα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ο λόγο που είχα θέματα. Φορούσα σορτσάκι του Άρηφιλ. Για... Oh, boy, εσύ είσαι... Αυτό βρήκα μπροστά μου. Okay. να κάνω. Okay. <laughs> αυτό βρήκα μπροστά μου. Αυτούς που έμπλεξα, αυτό βρήκα μπροστά μου. δεν okay. να κάνω. Ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, α... να... Σας αφήνουμε. Σας ευχόμαστε καλό λοιπόν. με το κύριο. Καλώς ήρθατε κύριο και σε εσά, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Έτσι. Μάξι, η κοπέλα ήρθε να πληρώσουμε. Όχι ακόμα, βέβαια, περιμένουμε να κλείσει. Okay, εσύ για να, yeah, να φύγει exactly. για να κεράσουμε, εξή για να μην είναι έτσι. Καλά, καλά, καλά. Ναι, 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 ναι λοιπόν, άντε, ναι. καλώ το κύριο, εγώ τα λέμε Δευτέρα, φιλιά. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν γεια σα. Αυτά από τον Κωνσταντίνο Παπαδογνολάκη, ο οποίο σήμερα ανωτέρα βία δεν μπορούσε να, να, έρθει να συνδράμει με την παρουσία του στο στούντιο. Εμείς συνεχίζουμε πάντως, συνεχίζουμε πάμε λίγο να διαβάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις προβλέψεις, να θα πέσουμε μέσα, θα έχουμε θετική εξέλιξη. Άκου τώρα θα κάνουμε, α, τώρα θα κάνουμε, τώρα που λείπει και ο άλλος, θα ανοίξουμε μια καρτέλα που θα γράφει Κωνσταντίνος Παπαδομονολάκης. Και όποτε έρχεται δεν θα έρχεσαι, ρε, πείμε, ή θα έρχεσαι και θα σου κάνω εγώ νόημα, γράφ, γράφ, γράφει γράφ, εκεί πέρα. Και μια μέρα που θα λείπει, θα κάνουμε μια τελική σούμα και την επόμενη μέρα θα έρθει και θα, θα, θα έρθει και θα τα κεράσει. Θα το φορτώσουμε. Έτσι πάει. Έτσι είναι. Όποιο λείπει, πληρώνει μετά. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο τον uh, Σκορπιό. Να δούμε τι μα επιφυλάσσει εμά σήμερα η ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι, λέει, πλήρω τι χρειάζεται η ψυχή σου, αλλά και κάποια πραγματικά είναι ειλικρινή και τίμη απέναντί σου, αφού εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο τη διάθεσή σου και την ιδιορατικότητά σου. Η ημέρα θα στέψει. Τι λέει. Η ημέρα κόμμα. Θα στρέψει το ενδιαφέρον σου στι ψυχικέ σου αλλά και τι συναισθηματικέ σου ανάγκε και επιθυμίε. Επλέον είσαι ιδιαίτερα ικανό να διαβάζει τι προθέσει των συνομιλητών σου, γεγονό που ωφελεί απίστευτα του σκοπού σου. <Γο> Γεν... Πιο γενικότητα πεθαίνει. Πάμε στα αισθηματικά μπά και δούμε. <Γο> Αν είσαι ελεύθερο. Έχει τώρα μια τεράστια ευκαιρία για μια νέα σχέση ή μια νέα γνωριμία, ιδιαίτερα γοητευτική και συναρπαστική, που μπορεί να σου αλλάξει όλη σου τη ζωή και την καθημερινότητα και μάλιστα να υποσχεθεί κοινό μέλλον. Κακέ ειδήσει λοιπόν. Επαγγελματικά, οι σχέσει είναι άψογε με του συναδέλφου και συνεργάτε. Μια οικονομική συμφωνία είδηση θα χαροποιήσει εσένα απρόσμενα. Είπα το ότι φταίτε, κύριε. Μάλιστα, ναι, φταίω. Δηλαδή, αναλαμβάνετε την ευθύνη. Αφού εγώ δεν έκανα τη βλάκια. Είστε σίγουρα Έλληνα. Η υψηλή φορολογία δεν επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και, την, και τις σχέσεις τις οικονομικές. Είστε σίγουρα υπουργό οικονομίας κύριε. Θέλω να γίνω δωρητής οργάνων. Κάρτα αλλαγής να βάλω. Είστε σίγουρα γιατρός. Παίρνα μέσα μωρή σαύρα. Είστε σίγουρα κέντρο αισθητικής. Α, εντάξει, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έχετε, αυτό είναι αφιερωμένο στο Θοδωρή και στον άλλο το Θοδωρή. έχετε βιβλία για πόκερ. Μάλιστα. Μ, mm, τα βλέπω. Έχετε βιβλία για την πετρούλα. Μόλις τελείωσαν. Έχετε βιβλία για καουμπόιδες Είχα Κύρια μου Έχετε βιβλία για την γυναικεία ψυχολογία Ναι Και πού βρίσκονται Αν ενδιαφερόσουν πραγματικά θα ήξερες Εντάξει Γιώργο Έχετε βιβλία για τον Γιώργο Πουανδρέου Ναι αλλά είναι πολύ ακριβά Οι Λεφτά υπάρχουν Λοιπόν έτσι, έτσι θα κλείσουμε και την uh, σημερινή μας εκπομπή Τη σημερινή μας uh, παρουσία Στο ραδιομέγαλο του Αθλητικού Λιμπέρο 107,4 Δίνουμε πάσα για, καλο... για καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Νομίζω αυτό το σουκού θα μα πάει καλά από θέμα καιρού. Και αν και από ό,τι είδα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα για μια βροχή τελευταία, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, δεν είναι. εδώ πήγατε τι προάλλε που έβρεχε και ρίχνε καρέκλε. Τώρα δεν θα πάτε. Οπότε όσοι φύγετε για τα μπάνια σα τώρα το Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να προσέχετε και να γυρίσετε και πάλι εδώ από Δευτέρα να ακούσετε Φρέντο ο Κωνσταντίνο. Εμεί θα τα λέμε και το Σαββατοκύριακο βέβαια στι βραδινέ εκπομπέ και εκεί μετά τα ματσάκια. Ακολουθεί αθλητήριο για να κάνετε zoom σου, Κωστή εμείς Εμεί σήμερα μιλήσαμε για καλοκαίρι, μιλήσαμε για προορισμού, μιλήσαμε για τα πράγματα που πρέπει να έχετε μαζί σα στην παραλία. Για τα πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε να έχετε μαζί σα στην παραλία. Ε, εντάξει, βέβαια, υπήρχαν να είχαμε να λέγαμε προτάσει σχετικά με τα βιβλία και τα αντιλιακά και το δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και λίγο, σε λίγο θα έλεγε και ενυδατικέ λοσιών να έχετε μαζί σα. Επίση, παρένθεση, όσοι βάζετε λάδι, σα ψάχνουμε και θα δικαστείτε ακόμη περισσότερο, θα κυνηγηθείτε. Ε, Παρ' όλα αυτά, σα στέλνουμε για ένα Σαββατοκύριακο. Ανανέουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Δευτέρα. Από Δευτέρα και πάλι μαζί στι 6 το πρωί, 6 με 8, εδώ Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Παπαμονολάκη και Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Ε, από εμά, καλή συνέχεια, καλημέρα. Ακολουθεί Ζούμου Σου Αθλητήριο. Γεια σα.